Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, ΠΑΟΚ 24, με Στέργιο Αναστασιάδη και Αγάπη Γαβριλίδου. Προς το παρόν. Προς το μέλλον θα έχουμε και τον Σταύρο. Σε κάποια φάση λίγο. Ναι, θα τον έχουμε. Μπορεί όχι εδώ, μπορεί τηλεφωνικά, θα δούμε. Το αφήνουμε ανοιχτό. Έκπληξη. Ναι. Δεν διευκρινίζουμε. Πρώτοι εδώ θα μάθετε αν θα είναι εδώ ο Σταύρος ή όχι. Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα. Ωραία μέρα χθεσινή. Πάρα πολύ ωραία. Τι λες και φουλ γεμάτη, ας πούμε. Εάν δεν ήταν αυτή γεμάτη, ποια ήταν. Τρεις αγώνες, δύο μεταγραφικά θέματα. Τα οποία βέβαια τα προανήγγειλε το προανήγγειλε το μεσημέρι ο Γιώργος Σαββίδης. Εκεί λίγο πριν το παιχνίδι, κατά τις 4 και κάτι, πίστευα ότι κανείς δεν θυμάται ότι έχει αγώνα. Άμα έβλεπες λίγο τα σχόλια στο live ή γενικά στο ΠΑΟΚ 24, ήταν όλα για το μεταγραφικό. Ποιος είναι αυτός που λέει ο Γιώργος Σαββίδης, τι παίκτης θα είναι, σε ποια θέση θα είναι, δώστε κάτι παραπάνω. Εκεί έλεγες λίγο τώρα, θυμούνται ότι έχει αγώνα σήμερα ή ασχολούμαστε πολύ με αυτό. Μετά εντάξει, μπήκαν λίγο στο κλίμα. Γέμισε η αλήθεια είναι λίγο παραπάνω η Τούμπα. Εκεί γύρω στις 5 και 10. Ναι, καλά ήταν. Δεδομένων των συνθηκών. Για ακόμα μια φορά, ένα μισάρο πριν, εγώ φοβήθηκα λίγο. Ναι, όλοι βασικά. Αλλά ήταν τηρουμένων των αλλογιών μια χαρά εικόνα. Αν και προσωπικά έχω ξαναπεί, είναι αδιανόητο στα δικά μου μάτια να μην γεμίζει η Τούμπα σε κάθε αγώνα εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, και όσο πλησιάζει και κυλάει η χρονιά, τα μάτια είναι μετρημένα. Ναι. Αλλά είπαμε, ορισμένοι σκέφτηκαν τον καιρό. Δεν μπορώ να του κακολογήσω. Πολλοί μπορεί να είχαν και δουλειές, γιατί ήταν και πιο νωρίς το μάτς. 5 και 4. Μάλλον, άμα τελειώνουν τη δουλειά του, π.χ. 3-4. Ναι. Μπορεί να το σκέφτηκε και αυτό. Εξηγήσεις υπάρχουν. Πάντως αρχίζει καιρός, να γίνεται ευρωπαϊκό αυτό το πράγμα που γεμίζουν τα γήπεδα τελευταία στιγμή. Δηλαδή, ναι, ναι, έχει σταματήσει αυτό. Τούμπα, ναι. Έχει σταματήσει τώρα να πηγαίνει ο κόσμος 2 ώρες πριν, ας πούμε. Γιατί πραγματικά χθες, μέχρι και τις 5 θα σου πω εγώ, νόμιζες ότι δεν θα έχει τίποτα, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ άδειο το γήπεδο και πολύ ησυχία εκτός. Ξαφνικά εκεί έγινε ένα ντου από κόσμο κατά τις 5 και 10, εκεί ακριβώς στη σέντρα, και είχε άλλη εικόνα το γήπεδο. Πολύ γρήγορα. Καλά ήταν. Ξαναλέω, για μένα θα έπρεπε να είναι η Τούμπα κατάμεστη, αλλά δεν μπορώ να μπω στο κανό στο μυαλό και κανείς μας δεν μπορεί να επιβάλλει τον κόσμο να πάει σε οποιοδήποτε γήπεδο. Τα λέγαμε χθες με τον Σταύρο, όταν η επαρχία δεν μπορεί να έρθει μαζικά, ναι, γιατί είναι ένα θέμα, ειδικά όταν το παιχνίδι είναι καθημερινή, ή όταν είναι πολύ αργά Κυριακή, γιατί παίζει και αυτό. Ναι. Αν βάλουμε το χρόνο που χρειάζεται κάποιος να φύγει από το γήπεδο της Τούμπας, να βγει έξω, να βρει το αμάξι του παρκαρισμένο στον περιφερειακό πάνω. Ναι, ναι, ναι. Ήταν να και βγει από τον περιφερειακό έτσι, ή να περάσει τη Λαμπράκη. Ήταν και ο καιρός που μετά τα κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Κάποιος από την Κοζάνη ή την Καστοριά, την Αλεξανδρούπολη, θα γυρίσει σπίτι του ξημερώματα. Ναι. Και αν δουλεύει το πρωί της Δευτέρας, για παράδειγμα. Είσαι δύσκολο μετά. Είναι εδώ ζόρικα. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Καιρό είχαμε να χωθούμε. Ναι. Και εμείς και η ομάδα βασικότερα, και ο Λουτσέσκου και ο κόσμος. Βγήκε και λίγο έτσι ένα άγχος, ένας εκνευρισμός. Έφταξε βέβαια και λίγο η συμπεριφορά των παικτών. Πολύ, όχι λίγο. Από νωρίς κιόλας. Δηλαδή, ο Λίλα ειδικά έκανε πιο πολλά χιλιόμετρα με το μαξάκι το ιατρικό παρά κάνει με το αυτοκίνητο του κάθε μέρα. Ναι, και ήταν και ο Βιδάλ που έπεσε σε κάποια φάση και έπιανε το πόδι του πόση ώρα και με το που βγήκε έξω, μπήκε τρέχοντας με σπριντ, ας πούμε, και έλεγε ότι δεν γίνεται να αναστήθηκε αυτός ο παίκτης. Έχουμε τη νέα τακτική, πέφτουμε 2-2. Ναι, σαν τους Σιώτες. Ναι, σε μια φάση. Ναι. Ναι, δεν πέφτει ένας, πέφτουν δύο. Σου λέει, να πάει, να πάει πρώτα το ιατρικό team στον πρώτο, να φάει κανένα δίλεπτο. Ναι. Και να πάει μετά στο δεύτερο. Να πάει στο δεύτερο, ναι. Πάλι καλά που δεν είδαμε με το που γινόταν καλό ο δεύτερος να ξαναπέσει ο πρώτος. Δεν μπορεί, το είδαμε. Μπορεί να ξαναπιά λίγο το πόδι γιατί έχω ξαναενοχλήσεις. Σε κάποια φάση Φωτιάδης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Μπορεί να ήταν πάλι ο Λίλα που έπεσε και Φωτιάδης τον κοίταξε και απλά προχώρησε. Γιατί σου λέει, εντάξει, είχε συμβεί αυτό το πράγμα 7 φορές. Και ξανά να μπει το αμαξίδιο μέσα, να βγάλει τον παίκτη έξω. Να μπει το ιατρικό team, να εξετάσει τον παίκτη, να τον βγάλει έξω από βασταζόμενο. Έγινε 25 φορές αυτό το πράγμα. Μπράβο στα παιδιά του Παζιάννα. Και από νωρίς, δεν είναι. Τώρα να πεις ότι το έκαναν στο τέλος. Μα ο Βελίδης φαινόταν το πρώτο λεπτό. Θα μου πεις ο Βελίδης δεν έπεφτε κάτω. Απλώς έτρωγε 15 δευτερόλεπτα σε κάθε ελεύθερο που έκανε. Ναι, λίγο με την μπάλα σιγά σιγά, ναι, λίγο να την πάρω στα χέρια, ναι, εντάξει. Εκεί αν θες να είσαι πραγματικά άρχοντας του αγώνα, τον βγάζεις μια κίτρινη κάρτα στο 10, ναι, όπως είχε κάνει μια φορά ο Κάκος
σε μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στον αντίπαλο, και να δεις τι καλά μετά στρώνει χαρακτήρα. Πολύ... Οι παίκτες του ΠΑΣ για να κάνει τη δουλειά τους, ναι. Μπορείς να το πεις και έτσι, μέχρι έχει δίκιο ο Λουτσέσκου σε ό,τι είπε μέχρι κεραίας. Και πολύ γουστάρω που υπάρχει ένα προπονητής που δεν στρογγυλεύει τις γωνίες και δεν έχει έναν τρόπο ομιλίας καθώς πρέπει. Καλά, ειδικά στη Νόβα το πρώτο σχόλιο, το ένα λεπτό εκείνο είναι, που είναι στα κόκκινα εντελώς μετά ακριβώς από το μάτς, γιατί και συνέβησε τίποτα, επανέλαβε, αλλά ήταν πολύ πιο ήρεμος. Εκεί στην Νόβα είχε βραχνιάσει η φωνή του, έβγαλε το σκουφί. Ο Τσονάκας δεν προλάβαινε να μεταφράσει και συνέχισε να μιλάει ο Λουτσέσκου, δεν σταματούσε. Ρεσιτάλ διαιτησίας από τον Φωτιάδη, ένα ακόμα καμάρι της ελληνικής διαιτησίας. Κάτσε, εδώ ο Μάριος και ο Χρήστος τους έλεγαν για κόκκινη χαρισμένη στον Μπέλκα, κόκκινη χαρισμένη στο Μάτος, κανένα πέναλτι από τα δύο, ναι, που δόθηκε. Του Βαρέλα, εντάξει, το πέναλτι. Ο καθένας, ναι, θα μπορούσε να γίνει του Βαρέλα το πέναλτι, που δεν δόθηκε φυσικά. Κρίνει και κρίνεται. Μπορεί να υπάρχει κάποιο άγραφο νόμο που σου λέει, ας πούμε, ότι αν πάρει δύο πέναλτι και μετά σε σπάω στο ξύλο, δεν παίρνει τίποτα άλλο. Μα αυτό ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του ΠΑΣ Γιάννινα. Είναι. Εκεί πάνω έκτισαν την αμυντική συμπεριφορά του μετά το χαμένο πέναλτι του ΑΚΠΟΜ. Ειδικά το τράβηγμα στον Βαρέλα είναι φοβερό. Τέλος πάντων. Έχουμε και μεταγραφικά. Ναι, και μεταγραφικά έχουμε. Είναι η μέρα αφήξεων η σημερινή. Δύο αφήξεις. Η μία μεσημέρι, η άλλη πιο απόγευμα. Στις 3 αναμένεται να είναι εδώ ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Στις 6 παρα 5 ο Ίγκασον από Ντουμπάι μέσω Αθήνας εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε περιμένουμε και από εκεί νεότερα. Θα αναφερθούμε και στα δύο νέα παιδιά του ΠΑΟΚ. Ναι. Και στη ηλικία, δεν είναι μεγάλη. 25 ο Ίγκασον, 26 ο Ολιβέιρα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να άργησε λίγο, αλλά ό,τι κινήσεις έκανε νομίζω είναι προς σωστή κατεύθυνση. Και ξέρεις τι, σκεφτόμουν ότι όταν βλέπεις, ας πούμε, το Μίσιτς που ήρθε με δύο μάτς, δεν είχε καθόλου ρυθμό φέτος στο πρώτο μέσο της σεζόν και μπαίνει και επειδή η ομάδα είναι σε ένα καλό επίπεδο, αφομοιώνεται πολύ πιο εύκολα από ότι άλλοι παίκτες στο παρελθόν που ήταν και πιο ποιοτικοί από αυτόν. 100% και συμπληρώνω ότι... Βλέπουμε και στην πράξη το τι σημαίνει να κάνεις προπονήσεις με τη Sporting. Ναι. Και όχι με την Vladivostok. Ναι. Βλέπεις με το Σβιντέρσκι. Μπαίνει χθες και πέρα από το ότι πετυχαίνει ουσιαστικά τον γκολ της νίκης, μπαίνει πιο γρήγορα από το. Βλέπεις το Γιαννούλη. Ο Γιαννούλη ήταν. Εμένα στα μάτια μου ήταν σαν. Ήταν κανονικά το πρώτο εξάμεινο στον ΠΑΟΚ και να έκανε ακόμα μια συμμετοχή στην Τούμπα. Είναι πολύ σημαντικό που πριν την σειρά παιχνιδιών σε πρωτάθλημα Κύπελλο και ο Μίσιτς και ο Σφιντέρσκι και ο Γιαννούλης δείχνουν ότι μπορούν να δώσουν όχι απλά λύσεις, να δώσουν ουσιαστικές λύσεις ακόμα και αν χρειαστεί να αγωνιστούν ως βασικοί. Και ήδη, ας πούμε, εδώ που και οι τρεις προφανώς δείχνουν πράγματα στις προπονήσεις και έπεισαν τον Λουτσέσκου, μπήκαν. Να μου πεις, ίσως ήταν και συγκυρίες τέτοιες. Κοίταξε, για το Μίσιτς δεν είχε επιλογή. Ναι, πολλές. Μπορεί να ήταν και συγκυρία. Και να είχε και το Κατουρί και για χθες, ας πούμε. Ναι. Που το δοκίμαζε κιόλας. Και θα μου πεις, είχε επιλογή για να βάλει τον Τόσο κατήγη του Βιερίνια. Ναι, του Βιερίνια, ναι. Αλλά. Όμως είδε. Προφανώς είδε πράγματα ο Λουτσέσκου στις προπονήσεις. Εμένα ο Μίσιτς μου άρεσε. Δεν έκανε κάτι το ξεχωριστό να μας αφήσει άφωνος. Έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Αυτό. Και είναι ένας παίκτης που ο ΠΑΟΚ δεν τον έφερε να κάνει διαφορά. Τον έφερε για να συμπληρώσει την σύνθεση των κεντρικών χαφ εάν χρειαστεί και να μην υπάρξει τρύπα στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Δείχνει ικανός να το πετύχει. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ένας παίκτης που θα τον βλέπουμε και θα κάνουμε το σταυρό μας. Όχι. Είναι ένας παίκτης κοντολαρισμένος, με ασφάλεια οι μεταβιβάσεις του, όχι πολύ μεγάλες μπάλες ιδιαίτερα, αλλά ναι. Είχε καλή αίσθηση του χώρου. Στα μαρκαρίσματά του σωστός, σοβαρός. Είχε και δύο-τρεις επιθετικές προσπάθειες λίγο να φανεί, προωθήθηκε. Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Ένα μείγμα Σάκοφ, Μαουρίσιο, ένας τέτοιος παίκτης. Δηλαδή δεν θα δεις το κάτι τόσο διαφορετικό. Σε σχέση με τον Μουλέν που ήταν ο περσινός Μίσιτς, τέτοια εποχή. Ναι. Δείχνει καλύτερη επιλογή και θα δούμε και η συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Ναι, σίγουρα καλό ξεκίνημα. Πολύ καλό ξεκίνημα. Όταν ένας επιθετικός σαν τον Σβιντέρσκι βάζει γκολ στη δεύτερη συμμετοχή και κρίνει ένα παιχνίδι, τι άλλο πρέπει να γίνει για να ανέβει η ψυχολογία του. Πολύ θετικό και αυτό, γιατί ξεκάθαρα ο Πολωνός είναι
πιο μπροστά από τον Καρέλη. Ναι. Στο μυαλό του Λουτσέσκου. Φάνηκε κιόλας. Και για τον Γιαννούλη, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά. Δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου η απουσία του Βιερίνια. Σου λέω, πίστευα ότι ο Γιαννούλης έπαιζε κανονικά τόσο καιρό στον ΠΑΟΚ. Και θα μπορούσε κάλλιστα να καταγράψει μία τουλάχιστον assist, ναι, στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Ανεβάσματα. Που είχε τρεις έντρες. Γυρίσματα που έμπαινε μέχρι τη γραμμή, δηλαδή δεν έψαχνε έντρες μακρινές. Έβλεπες ενέργειες του Γιαννούλη να περνάει αντιπάλους. Ήταν. Και η πρώτη εμφάνιση του Κατερινιώτη Μπακ ουσιαστικά δικαιώνει την πολλή κουβέντα που έγινε το καλοκαίρι, γιατί δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ και έμεινε στον Ατρόμητο. Ναι. Γερός να είναι και ο Γιαννούλης. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ένα παιδί προσγειωμένο, οπότε θεωρώ ότι η εξέλιξή του έχει να κάνει καθαρά με τη δουλειά που θα κάνει. Γιατί πάντα λέμε για ένα παιδί 18, 19, 20, ακόμα και 23 χρονών, ότι είναι μεγάλος κίνδυνος το να πάει το μυαλό αλλού. Αλλά τουλάχιστον ο Γιαννούλης από αυτό το κομμάτι νομίζω δεν πρέπει να το φοβάται κανένας. Οπότε την υγεία του να έχει, ευκαιρίες θα έχει μπόλικες. Και γιατί να μην είναι ο επόμενος βασικός back του ΠΑΟΚ σε 2 χρόνια ή σε 3. Γιατί σιγά σιγά και ο Βιερίνια κάποια στιγμή είναι προς τη δύση της καριέρας του. Ναι. Δεν είναι στο ξεκίνημα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό θα έχει ο ΠΑΟΚ ένα δίδυμο που θα δίνει το δικαίωμα στο Λουτσέσκου να κοιμάται ήσυχος με Βιερίνια και Γιαννούλη. Θα κοιμάται ήσυχος για το κέντρο της άμυνας πλέον, όταν θα έχει στον πάγκο τον Ίγκασον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, έχουμε πει για τον Ίγκασον, νομίζω και μόνο που είναι Ισλανδός έχεις μια πρώτη εικόνα σαν χαρακτήρας περίπου πώς θα είναι. Δηλαδή μιλάμε για ένα παίκτη απόλυτα πειθαρχημένο, που κάνει αυτά που πρέπει, πάντα τη δουλειά θα την κάνει, και από εκεί και πέρα και το ύψος το έχει, νομίζω πλησιάζει τον 90, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα στόπερ που ξέρεις ότι θα σου δώσει 5 πράγματα. Επειδή ρωτάτε αρκετοί, δεν έχει να κάνει ακόμα σχέση, δεν έχει καμία σχέση μάλλον στην παρούσα φάση με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τον Φερνάντο Βαρέλα. Μπορεί να βοηθάει κιόλας. Γιατί μπορεί να βοηθήσει, εντάξει, και να πάρει ο Βαρέλα το μήνυμα. Ότι... Ναι. Ότι κοίτα, κάνουμε και κίνηση και υπάρχουν και πολύ καλές λύσεις, έτσι. Μπορεί να βοηθήσει. Ο οποίος Βαρέλα εμένα χθες μου φάνηκε πιο, όχι παθιασμένος, πιο 100% μέσα στο παιχνίδι από όλο το τελευταίο διάστημα. Ναι. Έβγαζε ένα νεύρο, ναι, μία... Και στο τέλος έβγαλε πάθος. Ναι, πολύ. Και ανακούφιση. Και γενικά, δηλαδή, και πριν, κατά την άφηξη της ομάδας, ας πούμε, στις τελευταίες φορές έβλεπες ένα Βαρέλα λίγο με την κουκούλα, κάπως πιο απόμακρο, πιο ήρεμο, και κατά την άφηξη και λίγο πριν αποχωρήσει η ομάδα πάντα. Χθες έφτασε, είχε μια αγκαλιά με τον Ιβάν Σαββίδη, ο κόσμος που ήταν εκεί τον χειροκροτούσε, γύρισε, τους χαιρέτησε. Γενικά ήταν πιο ανεβασμένος κάπως. Και μέσα στο παιχνίδι του βγήκε και πολύ. Πολύ πάθος. Και στον γκολ του Σβιντέρσκι που υπάρχει και η χαρακτηριστική φωτογραφία που πέφτει επάνω του, τον αγκαλιάζει. Ήταν πολύ μέσα χθες ο Βαρέλα. Και νομίζω ότι ίσως και να βοηθήσει αυτή η συμφωνία, τέλος πάντων, με τον Ίγκασον στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το ιδανικό θα είναι να παραμείνει και ο Βαρέλα. Ναι. Και να έχει ο ΠΑΟΚ μια τριάδα υψηλού επίπεδου τη νέα χρονιά, Κρέσπο, Βαρέλα, Ίγκασον. Να προθεθούν και τα δύο παιδιά για μένα, και ο Μιχαλίδης και ο Διαμαντής. Ναι. Και να έχει ο ΠΑΟΚ μια πεντάδα κορυφαίου επίπεδου. Ναι, αυτό θα είναι το. Γιατί καλύτερο. Ο Κατσερίδης ενδεχομένως να μας αποχαιρετήσει σήμερα, αύριο. Ενδεχομένως, εγώ δεν βάζω χέρι μου στη φωτιά όταν υπάρχει μέσα αυτό το τεράστιο συμβόλαιο του Κατσερίδη. Ναι. Αν τυχόν πατήσει πάνω ο Ουκρανός, εγώ δεν μπορώ να τον κακολογήσω. Δεν το κάνω για κανένα ποδοσφαιριστή. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες. Τα συμβόλαια είναι συμβόλαια. Το έχουν κάνει και άλλοι παίχτες. Θα το κάνουν και άλλοι στο μέλλον. Δεν το βρίσκω κακό να πατάει ένας παίχτης στο συμβόλαιό του. Και στον ΠΑΟΚ το έχουμε δει, δόξα τω Θεώ. Το έχει κάνει και ο Μπρίκιτς, το έχει κάνει και ο Λεβέκ. Ο Λεβέκ, ναι. Το έχουν κάνει πάρα πολύ. Αν το κάνει και ο Ουκρανός, με γεια του, με χαρά. Το ΠΑΟΚ συνεχίζει, κάνει την στρατηγική του, κάνει το σχεδιασμό του. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Μαλεζά. Αν θα αποφασίσει να πάει κάπου αλλού, να σταματήσει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά δείχνει να έχει μείνει πίσω ο Στέλιος, ναι, γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Κακός για μένα, γιατί το λέγαμε με το καλοκαίρι και με το Σταύρο και κατηδίαν και στον αέρα.
Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει περισσότερες ευκαιρίες από τον Χατσερίδη, βάσει το πώς έβγαλε την προετοιμασία και την εικόνα του στα φιλικά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν γινόταν να συμβεί στην πράξη. Τέλος πάντων, θα είναι ιδανικό για τον Δικέφαλο να έχει μια τριάδα Κρέσπο, Βαρέλα, Ίγκασον και να προωθήσει και δύο παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 και να μην χρειάζεται το καλοκαίρι καμία μα καμία έτσι προσθήκη για την αμυντική γραμμή. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε να πούμε πολλά περισσότερα και για τους δύο και για τον Ολιβέιρα και για τον Ίγκασον και για τα χθεσινά φυσικά από το παιχνίδι μαζί και με τον Σταύρο. Μαζί μας είναι η Αναδομό και σήμερα φυσικά. Η Αναδομό η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, θα έλεγα. Αναδομό και Στοίχημαν μαζί. Η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιο, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Και αν θέλεις το μπάνιο σου να αναβαθμιστεί και να γίνει και πολύ πιο λειτουργικό και για εσένα, η Αναδομό προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους. Μπείτε στο anadomopavlanakenis.gr για να πάρετε μια γεύση από ανάλογες δουλειές που έχουν γίνει. Και θυμίζουμε ότι η Αναδομό πλέον είναι στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Μαζί μας είναι και η Στοίχημαν, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Η Στοίχημαν προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις για να μπεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Πάρα πολλές επιλογές, πολλοί αγώνες και όχι μόνο αγώνες. Υπάρχει και το online καζίνο. Επίσης από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, εύκολη πρόσβαση. Όλα τα δημοφιλές παιχνίδια και ρουλέτα και blackjack και όλα τα παιχνίδια slots, μεγάλα jackpot και δυνατές συγκινήσεις πέρα από μεγάλα κέρδη στη Στοίχημαν. Και φυσικά μαζί μας το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη με τον Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Συνεχίζονται οι παραστάσεις. Αύριο Παρασκευή θα είναι η επόμενη. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει εισιτήρια. Όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε αύριο στο θέατρο Βεργίνα, κλείστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234-567 ή πάρτε ένα τηλέφωνο για πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Ο Τάκης Ζαχαράτος θα είναι στο Βεργίνα θέατρο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αλλά μην επαναπαύεστε γιατί πραγματικά κάθε παράσταση είναι sold out και προκειμένου να μην μείνετε απ' έξω από το πιο λαμπερό σοου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου, κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με Σταύρο Κολογά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά το κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος Κόλκας σε ένα λεπτό το πολύ, να μην πω σε 40 δευτερόλεπτα, αγάπη. Μετράς αντίστροφα, Στέργιο. Να δούμε τις δικές του σκέψεις. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και συνέχεια. Ναι, και λίγο Σάββα Θεοδωρίδη θα έχουμε. Και λίγο Αλέξη Κούγια θα έχουμε. Τι είπε πάλι Σάββα Θεοδωρίδης? Είπε πολλά, έλυσε τη σιωπή του. Υπερηβόητε σε κασέτες του, ότι θα κουβαλήσω λέει τις κασέτες στο εξωτερικό. Μάλιστα. Α, σε Σάββα τα ξέρουν στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Τον έχουμε. Για πάμε στο Σταύρο. Σταύρο, τι γίνεται, καλημέρα. Καλησπέρα. Είναι τέλος το ορμητήριο του μεγάλου ΠΑΟΚ. Ωραία το είπες. Μπράβο, Σταύρο. Στο στρατηγείο, λες, εκεί που γίνονται... Στο στρατηγείο. Πάω να το παίξω στρατηγό, στα χωρίφους, τώρα. Ναι, το κεφάλι ψηλά και τέτοια. Δεν βλέπεις κανέναν. Θα ανέβεις και στα ψηλά πατώματα ή θα μείνεις στα χαμηλά? Όχι, στα χαμηλά. Λαϊκό παιδί. Στα χαμηλά θα είμαι, ναι. Λοιπόν, επειδή δεν έχεις και πολύ χρόνο, από ό,τι φαντάζομαι, από πού θες να ξεκινήσεις? Χαλαρά είμαι, χαλαρά είμαι. Εντάξει, Σταύρο, ωραία. Χαλαρά είμαι, εντάξει, 12:00 η ώρα ξεκινάει. Αυτό. 20 λεπτάκι. Από πού θες να ξεκινήσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά. Κοίτα, θα ξεκινήσουμε από την πιο ισχυρή μεταγραφή που κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Και μιλάμε για το Σέρτζιο Ολιβέιρα. Μιλάμε για μια top επιλογή, μιλάμε για μια κατάσταση που σίγουρα αλλάζει τις ισορροπίες, μιλάμε για μια μεταγραφή από το πάνω ράφι, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς και εκεί είναι η μεγαλύτερη μαγιά του ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα, άσχετο με το ρόλο που έχουμε σαν δημοσιογράφοι, μια εξαιρετική πρακτική και που πείθει κιόλας από κάθε ομάδα είναι να μπορεί ειδικά οι χειρές μεταγραφές να τις ανακοινώνει χωρίς να παίρνει χαμπάρι κανένας. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε τεράστιο πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Πολλές φορές δυσκολεύτηκε σε διαπραγματεύσεις γιατί διέρευσε το όνομα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ο ΠΑΟΚ το κράτησε σαν το θράξει το μυστικό, δεν πήρε χαμπάρι κανείς.
αφού με παίρνουν να με ρωτήσουν ποιος είναι, ναι, και δεν ήξερα και μου τους φαίνονται ότι είναι παράξενο. Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά δεν είχα ιδέα. Έχω την εντύπωση, Σταύρο, και την αίσθηση ότι σε αυτό βοήθησε και η παρουσία του Κωσέι Σάο. Δηλαδή, ένας προπονητής από μια άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, ας πούμε από την Νίσα, από τη Γαλλία, αν πήγαινε να ψωνίσει ο ΠΑΟΚ. Όταν δεν έχεις δέσιμο με τον ΠΑΟΚ, γιατί να μην πεις σε ένα φίλο σου δημοσιογράφο. Δεν ήταν πρόβλημα, Στέργιο, τα στελέχη των άλλων ομάδων. Συνήθως, ναι, ωραία το λες, εντάξει, ναι. Αλλά νομίζω ότι ίσως και αυτό να έπαιξε το ρόλο του Κωσέι Σάο. Έπαιξε ένα 30-40% έπαιξε το ρόλο σε επίπεδο διαρροής εξωτερικού. Ναι. Αλλά και ο ΠΑΟΚ είχε θέμα σε αυτό. Βέβαια. Ναι, πλέον δεν έχει θέμα. Μου πλένε τα πράγματα. Σημαντικό. Δηλαδή όλα τα ονόματα, ειδικά αυτό, ούτε τους Βιτές και ήταν γνωστό. Ναι. Τελευταία στιγμή. Από Πολωνία βγήκε τελευταία στιγμή. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα του Σέρτζιο Ολιβέιρα δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Και μιλάμε για μια top μεταγραφή, για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε νούμερα είναι ο καλύτερος χαφ που παίζει. Ενεργός, δηλαδή 17 συμμετοχές στην Πόρτο. Δεν μιλάμε τώρα για μια Πόρτο η οποία πελαγοδρομεί. Μιλάμε για μια top ομάδα που παίζει Champions League, έχει περάσει από τους ομίλους. Mm-hmm. Ωραία, είναι πρώτη στη χώρα της. Έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα υπό την καθοδήγηση του Σέρτζιο Κωσέι Σάο. Και το παιδί αυτό έχει 17 συμμετοχές. Με πολλά 90 λεπτά στο ξεκίνημα κυρίως. Ναι, πέρσι είχε βασικότατο ρόλο. Ναι. Ωραία. Είναι κοινό μυστικό ότι μια ένταση που είχε με τον προπονητή και όλοι επειδή ξέρουμε τον Κωσέι Σάο, τον ζήσαμε όταν έχεις ένταση με τον Κωσέι Σάο, καλύτερα να έχεις με τον διάβολο. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή να έρθει ο Βεζεβούλ και να πει τι θες, ρε, να του πεις εσύ άντε δεν τράβατα. Ναι. Ωραία, καλύτερα είναι. Εντάξει. Προφανώς ο Κωσέι Σάο δεν θέλει να το βλέπει μπροστά του γιατί αυτός είναι ο Κωσέι Σάο. Ωραία, και εμείς εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι ο Κωσέι Σάο δεν θέλει να τον δει και τον φέρνουμε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα περνούσε ούτε για διακοπές. Ωραία, αυτή είναι η εικόνα. Στα 26 του, έτσι. Στα 26 του χρόνια, δεν μιλάμε τώρα για συνταξιούχο, μιλάμε για παραγωγικές ηλικίες. Εντάξει, αυτές οι ηλικίες είναι οι κανονικές, οι παραγωγικές, που διατηρεί τη φιλοδοξία του παίκτη για να διατηρηθεί σε ένα τόπο επίπεδο, που έχει ακόμα τα αθλητικά χαρακτηριστικά που πρέπει, που έχει και τα στοιχεία σαν παίκτης, ωραία, να δώσει το κάτι πολύ διαφορετικό στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δώσε μας μια γρήγορη εικόνα για να το κλείσουμε, γιατί θα αναφερθεί φαντάζομαι σύντομα θα έχουμε το βίντεο από το repress.gr, τη βίντεο ανάλυση του παίκτη. Ωραία, εννοείται ότι όσοι ασχολούνται με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τον ξέρουν, δεν είναι κάποιος που προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, είναι κάποιος που έχει μια πορεία και σημαντική μάλιστα για την ηλικία του. Μιλάμε για ένα παιδί κεντρικό χαφ καθαρό. Δεν είναι δηλαδή, είναι αυτό ο ορισμός του box-to-box. Ο ορισμός του ξέρω τι κάνω σε φάση άμυνας και ξέρω να δημιουργώ σε φάση επίθεσης. Ένα παιδί το οποίο έρχεται με δανεισμό, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να πληρώσει και τη ρήτρα. Ουσιαστικά είναι ένα διάστημα γνωριμίας αυτό. Και ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να πληρώσει τη ρήτρα για τον παίκτη, εφόσον πάνε όλα καλά και υπάρχει χημεία σε αυτή τη σχέση, να πληρώσει τη ρήτρα για να τον αποκτήσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πληρώσει ρήτρα σε αντίθεση με άλλες ομάδες που παίρνουν δανεικούς και μετά όταν είναι να πληρωθεί η ρήτρα κάνουν τους Κινέζους. Δεν ικανοποίησε ο παίκτης τότε, λένε και τέτοια. Θα λένε ότι δεν ικανοποίησε ο παίκτης. Πολλά τα λεφτά, ας κάνουμε καμιά διαπραγμάτευση κτλ. Ή έχουμε να πάρουμε έπιπλα για γραφεία κομμάτων, εντάξει, κάθε ομάδα έχει. Να πληρώσουμε κανένα ενίκιο σε κανένα κόμμα. Έχουμε άλλα προβλήματα. Ναι, εντάξει. Ωραία. Πάμε λίγο στον Ίγκασον. Εντάξει, δεν είναι ως επιλογή. Δεν είναι στο επίπεδο του Σέρτζιο Ολιβέιρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εντάξει, να μην λέμε και ψέματα στον κόσμο. Άλλο επίπεδο ποδοσφαιρικό έχει ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, άλλο επίπεδο ποδοσφαιρικό έχει ο Σβέριν Ίγκασον. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι σε καλή ηλικία, 25 χρονών. Έχει παραστάσεις, δηλαδή έπαιξε Ισπανία. Εντάξει, σε μια ομάδα βέβαια που ήταν λίγο τραγέρα από εκείνη η Γρανάδα εκείνη την περίοδο που έπαιξε. Πήγε τώρα στο Ροστόφ, πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Γενικά και στο σημείο που βρίσκεται και το πρωτάθλημα απαγωνίζεται.
Ο ΠΑΟΚ προφανώς σε αυτόν είδε μια επιλογή προοπτικής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι στο επίπεδο Βαρέλα Κρέσπο. Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση πίσω από αυτούς και σε βάθος χρόνου να κάνει και πράγματα τα οποία κάνουν οι δύο βασικοί του στόπερ. Καλή μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ, καλή μεταγραφή. Μεταγραφή ουσίας, δηλαδή ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν βάθος στα στόπερ του, ξεκάθαρα. Πίσω από τον Βαρέλα και τον Κρέσπο υπήρχε το ημίμετρο Τόσκα, που δεν τον είδαμε και βασικό σαν στόπερ ποτέ. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει ο Χατζηρίδης, ο οποίος θα δούμε σήμερα αν θα ολοκληρωθεί η λύση συμβολέου του ή όχι. Υπάρχει ένα... Είναι ανοιχτό, ναι. Τέλος πάντων, ερωτηματικό. Υπάρχει και ο Στήριος ο Μαρίζας που δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου, δείχνει βαρύς, δεν αποτελεί επιλογή από ό,τι βλέπουμε από τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Άρα ο ΠΑΟΚ μαθηματικά χρειαζόταν ένα στόπερ. Σε αυτήν τη λογική λοιπόν αποκτήθηκε τώρα ο Ίγκασον από μια ομάδα η οποία έχει προσβάσει στην οικογένεια Σαββίδη και κατά ψέματα. Υπάρχει και ένα λεσβερίς εκεί στην τοπική κοινωνία, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε καταλάβει. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή κάτι που μας ευθυνδιάζει. Όταν βγήκε το όνομα και η ομάδα, έχω κατάλαβε ότι με το γράφει θα γίνει. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Γενικά ο Σαββίδης έχει μια λογική του να χρηματοδοτεί τις βάσεις του και στην προηγούμενη περίπτωση η βάση είναι το Ροστόφ και η Θεσσαλονίκη. Ωραία. Γενικά πάντως είναι ένα παιδί που είναι διεθνής, είναι ένα παιδί που έχει κάποια στοιχεία, είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί ορθολογικά να ενταχθεί στο γκρουπ χωρίς να υπάρχει πίεση της άμεσης χρησιμοποίησης του. 19 συμμετοχές φέτος. Έχει 19 συμμετοχές φέτος. Είναι διεθνής καμιά 26-27 φορές με την Εθνική Ισλανδία. Είναι ένα παιδί το οποίο τέλος πάντων έχει κάποια στοιχεία να χτίσει την καριέρα του μέσα από τον ΠΑΟΚ. Και δεν είναι Γιατί οι επιλογές καριέρας που είχε δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές, πιστεύω εγώ. Και δεν είναι μία λύση να μπαλώσουμε, να έχουμε απλά ένα στόπερ, εντάξει. Είναι μια αγορά ποδοσφαιριστή σε παραγωγική ηλικία. Αυτά που λέγαμε, διεθνής κτλ. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή κίνηση. Η βάση της σκέψης είναι καλή. Σε όλες τις επιλογές του ΠΑΟΚ. Δηλαδή όλα όσα μου γκρίζαμε ότι δεν γίνονται μέχρι ξέρω εγώ, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γίνονται όπως πρέπει. Αυτή η μετάλλαξη του σχεδιασμού του ΠΑΟΚ από τη μία μέρα στην άλλη, μόνο και μόνο επειδή άλλαξε ο τεχνικός διευθυντής, δείχνει ωραία, και το τι δεν συνέβαινε καλά στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα. Ωραία, η φιλοσοφία που είχε ο ΠΑΟΚ υπό την καθοδήγηση του Λούμπος Μίχελ δεν έχει καμία σχέση με την καθοδήγηση που έχει η ομάδα υπό την σκέπη του Μάριο Μπράγκο. Υπάρχει και ένας Γιώργος Σαββίδης σε πολύ πιο όρημη φάση που έχει αυξήσει τους συνομιλητές του, που ακούει, που έχει πιάσει το σφιγμό, που έχει καταλάβει τέλος πάντων ότι η ουσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο να ξοδεύω λεφτά, είναι και να παίρνω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πήρε 10 εκατομμύρια από τον 9 εκατομμύρια από τον Πρίγκοβιτς, πήρε 2 από τον Ροντρίγκες. Ωραία, όλα αυτά επενδύθηκαν αυτομάτως. Γιατί τα 11 εκατομμύρια μπορεί να γίνουν 25. Έτσι είναι αυτά. Ωραία. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια καλύτερη καθοδήγηση από το τεχνικό κομμάτι, από το τεχνικό διευθυντή και του προπονητή προς την οικογένεια Σαββίδη και μια οικογένεια Σαββίδη πολύ πιο όρημη. Ωραία, στο να κατασταλάξει το τι θέλει να κάνει. Γιατί η μαγιά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι μόνο ότι ο ΠΑΟΚ πάει σε παραγωγικές ηλικίες. Είναι ότι κερδίζει χρόνο εν ώψη καλοκαιριού, όπου εκεί λόγω του σχεδιασμού που υπήρχε μέχρι πρότινος, ωραία, ο βασικός κορμός της ομάδας ήταν over 30 ετών. Άρα λοιπόν, αν πήγαινε ο ΠΑΟΚ με ένα γερασμένο κορμό το καλοκαίρι και να κάνει σημαντικές αλλαγές που αναγκαστικά θα ερχόντουσαν, τότε υπήρχε ο κίνδυνος. Ωραία, να παρουσιαστεί στα προκριματικά του Champions League τέλος πάντων, να παρουσιαστεί μια εικόνα η οποία αν μη τι άλλο θα ήταν προβληματική. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ μέσα από κάποιες συγκεκριμένες επιλογές, για μένα όλα τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν, δηλαδή έχει έρθει ο Γιαννούλης, μια χαρά χθες. Ωραία, ο Σβιτέρσκι δίνει νίκη χθες. Εντάξει, ο Μίσιτς έπαιξε, ήταν κανονικός. Δεν είναι top ποδοσφαιριστής, το έχουμε καταλάβει, αλλά ως λύση βάθους δεν είναι και διάφορο. Ναι, βέβαια. Ναι, έχει στοιχεία. Εντάξει, ναι. Έχει έρθει
Τώρα η επιλογή του Σέρτζιο Ολιβέιρα είναι μια top επιλογή. Δεν μπορεί άλλη ελληνική ομάδα να κάνει αυτή την επιλογή. Και ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται και τη συγκυρία της σχέσης του με τον Κονσέσαο, ο οποίος ακούει Ολυμπιακό και πρέπει να βγάζει η μπιμπίκια. Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Δεν τους μισεί πραγματικά. Δεν έχω κάνει την κουβέντα. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή... ήταν μια συγκυρία έξοχη για τον ΠΑΟΚ για να φύγει ο παίκτης. Εδώ. Για να το κλείσουμε, για να το κλείσουμε και να πάμε λίγο στο χθεσινό μάτς και στο επόμενο που ακολουθεί. Και επειδή ρωτάει πολλοί κόσμος, έλεγα νωρίτερα ότι η έλευση του Ίγκασον δεν έχει καμία σχέση με την έκβαση αυτό του Βαρέλα. Με την... Ναι, άκου λίγο. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Είναι εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Ο Βαρέλα είναι σε μια διαπραγμάτευση. Θα δούμε αν θα συμφωνήσει ή θα διαφωνήσει. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ μαθηματικά είχε δύο ενεργούς στόπερ. Ένα στραβό να συνέβαινε, δεν θα μπορούσε να μπει τρίτος ή θα έμπαινε ένα μπάλωμα. Ωραία. Ήταν επιβεβλημένη η απόκτηση του στόπερ. Ωραία. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή... Του Βαρέλα η υπόθεση είναι λίγο οριακή, γεγονός. Αλλά δεν βλέπω εγώ κανένα Βαρέλα αδιάφορο. Ίσα ίσα, χθες ήταν, αυτό λέγαμε πριν, ότι ήταν και πιο παθιασμένος από τα τελευταία παιχνίδια. Ναι, του γύρισε το μάτι που πέσανε οι δικά του. Ναι. Συνεχώς. Πιο πολύ. Πάμε λίγο και στο χθεσινό. Ναι. Εντάξει, στο χθεσινό για μένα πάω που πήγαινε, μπήκε στο γήπεδο περισσότερο με το μυαλό στα ντέρμπι παρά με το μυαλό στο παιχνίδι. Ναι. Και δεν έβγαλε την ένταση που μπορούσε να βγάλει για να το καθαρίσει, με αποτέλεσμα στο διάστημα που έπρεπε να βγάλει αυτή την ένταση, δηλαδή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, να μπει εντελώς νοθρός και άγευστος και άχρωμος, να ισοφαριστεί από μια φάση οριακή, αλλά και πάλι το οριακό είναι κατά του ΠΑΟΚ. Ωραία. Και από εκεί και πέρα να χάσει το μυαλό του. Γιατί μετά έχασε το μυαλό του. Συνέβαλε βέβαια και το γεγονός ότι οι παίκτες του ΠΑΣ λιποθυμούσαν κάθε 4 δευτερόλεπτα. Δεν παίχτηκε παιχνίδι. Και 2-2 κιόλας, σαν τους Σιώτες. Ναι, 2-2. Ναι, άλλο πάλι και αυτό. Άλλο και αυτό. Εννοείται ότι ο γιατρός του ΠΑΣ είχε τα περισσότερα τρεξίματα χθες από οποιοδήποτε άλλο στέλεχος της ομάδας. Περίπου 13 χιλιόμετρα. Νομίζω, αν πέταμε στο Champions League θα έβγαζε κάρτα. Ναι, κανονικά. Ναι, εννοείται αυτό. Εδώ στο ημίχρονο ρεσί πήραν το αμαξάκι να βάλουν και άλλη βενζίνη. Τελείωσε η βενζίνη. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Με μπαταρία είναι. Έλα, μην το χαλάς τώρα. Εντάξει. Κατευθείαν είσαι με μπαταρία. Με βενζίνη είναι, ρε φίλε. Ψάχναμε βενζινάδικο να βάλουμε βενζίνη. Βέβαια, δεύτερη υπάρχει στο πάρτι αυτό. Για μένα αυτή ο διαιτητής. Ναι. Γιατί ο διαιτητής την πρώτη φορά που μετά από 20 πτώσεις είπε παίζεται, κοίταξε έναν και του λέει άντε φτάνει, ωραία, ήρθε το γκολ του ΠΑΟΚ. Την πρώτη φορά. Την 21η φορά που έπεσε κάποιος, ωραία, είπε παίζεται. Θα έπρεπε να το πει την τέταρτη φορά. Και μου λέει τώρα κάποιος, πώς να καταλάβει αν πραγματικά ζητάει για τον ποδοσφαιριστής. Ωραία, ρε φίλε, μετά την τρίτη τετάρτη φορά καταλαβαίνεις τι κάνουνε. Που βλέπεις ότι με το που βγαίνει έξω ξαναμπαίνει μετά, ναι, με σπριντ, ας πούμε. Ναι, και ξέρεις τι θα κάνεις. Εκεί θα ρισκάρεις και λίγο σε διαιτητή και θα πεις άντε παίζερε. Να το ξεφτυλίσεις, να αναγκαστεί να σηκωθεί να πούμε για να παίζει με παίξει λιγότερο η ομάδα του και μετά μου ξανακάνει κανείς. Ναι. Ή το να αφήνει σταύρο 5 λεπτά απ' έξω. Αυτό και αν είναι στο χέρι του διαιτητή. Ναι, τέλος πάντων. Το να αφήνει ένα τρίλεπτο στην πλάγια γραμμή. Ναι. Εγώ δεν θα εξετάσω αν ήταν πέναλτι του Κρέσπο που δεν ήταν ή αυτοιότητες που λένε ότι δεν ήταν πέναλτι αυτά που δόθηκαν. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κωμωδία. Ωραία, άσε που δεν πήγε και το ένα. Τέλος πάντων. Γιατί το πέναλτι δεν σημαίνει ότι είχε γκολ. Πάμε παρακάτω. Εμένα το έγκλημα του Φωτιάδη χθες ήταν αυτό. Ξαλά, δεν πληρώνω άλλο εισιτήριο για να βλέπεις άλλους να λιποθυμάνε. Mm. Και αν ξέρω εγώ μια ομάδα όντως που παίζει τη σωτηρία της σε κάθε παιχνίδι. Ωραία, εκτιμά ότι είναι μεγάλη υπόθεση για αυτή να πάρει ένα βαθμό στην Τούμπα. Εσύ δεν θα συνεισφέρεις, ωραία, στην προσβολή του άλλου που έδωσε ένα κοσάρικο για να πάρει ένα παιχνίδι. Συν βενζίνε, συν ηλικία, συν 30-40. Εκεί είναι το λάθος του Φωτιάδη. Δηλαδή στην Αγγλία αυτό εδώ άμα το έκανε διαιτητής. Εντάξει, θα τον γλεντούσανε, ωραία, και στο Μπάκιχαμ μέσα. Θα ήταν η Βασίλη και θα έλεγε, είναι σε αυτό. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, εντάξει, υπάρχουν και όρια. Ένας ακόμα διαιτητής που είναι τυχερός που ο ΠΑΟΚ κέρδισε από την άποψη ότι φεύγει η κουβέντα από τραγικά λάθη. Να σου πω, είναι το πέναλτι του Βαρέλα που είναι, εντάξει, πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Άντε πες του Κρέσπο, αλλά είναι και αυτό πέναλτι. Είναι το goal offside του Μάνου. Δεν βγάζει κάρτα στον Ευαγγέλου τη δεύτερη στο πέναλτι.
και δεν βγάζει, ρε φίλε, δεύτερη κάρτα και στο Λίλα. Ο οποίος πρέπει να αποβληθεί 5 φορές ο Λίλα. Για μαρκαρίσματα και για πέναντι που δεν σφυρίχτηκαν. Και όλα αυτά, εντάξει, τα περνάνε ορισμένοι, έτσι πάει. Το μαγαζάκι δουλεύει καλά, συνεχίζει. Είναι, φίλε, όταν υπάρχει ο εμετικός ορισμός του Κομίνη σε κάθε αγωνιστική, εντάξει, μια πολιτική ταρέρα και του Τριτσόνη χιδέα, η οποία χιδέα πολιτική ουσιαστικά περνάει το μήνυμα στους διαιτητές, γιατί έτσι δουλεύουν αυτά, ότι και να αδικήσετε τον ΠΑΟΚ σε αμφισβητούμενη φάση δεν έχει τίποτα. Ωραία. Και όταν αυτή η πολιτική του Περέρα και του Τριτσόνη ουσιαστικά συμπράττει με τους εγκληματίες που χτύπησαν τον Τζίρο κάτω από το σπίτι μου. Ωραία, γιατί ουσιαστικά τι συμβαίνει. Σου λέει ο διαιτητής, εδώ η ΚΕΡ πρημοδοτεί τον Κομίνη που διάλεξε πρωταθλητή. Ωραία. Από την άλλη, όταν ξέρω εγώ παίζω λίγο συμπαθητικά τον ΠΑΟΚ και λίγο αρνητικά κάποιον άλλον, ωραία, τρώω σούτια κάτω από το σπίτι μου. Άρα λοιπόν, γιατί να δώσω σφύριγμα στον ΠΑΟΚ. Αφισβητούμενο. Έτσι είναι. Και πολύ σωστά το έθεσες και στον Λουτσέσκο. Εχθές. Ναι. Ναι, δηλαδή δεν είναι τα πράγματα, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να μην πάρει πάνω στο πρωτάθλημα. Το έχουμε κατά νου. Δουλεύουμε πάνω σε αυτή τη λογική κάθε μέρα. Τώρα μας όρισαν έναν δανό έκπαιξη που θα είναι αυτός. Ή μόνο το ΕΣ Μίτιλαντ. Έχει ένα παιχνίδι Europa League, στα προκριματικά κιόλας. Ναι. Έχει και στη Δανία 11 παιχνίδια φέτος μέχρι στιγμής. Το 77... Στη Δανία. Ναι. Ωραία, ναι. 77 γεννημένος. Δηλαδή δεν μπορούσαν να βρουν ένα πιο έμπειρο διαιτητή. Ναι. Τόσο άχρηστη. Ή να μην υποψιαστώ εγώ ότι φέρανε έναν άπειρο διαιτητή, όχι μικρό σε ηλικία. Εντάξει. Αλλά με το 77 είναι 41 χρονών. Ναι. Ναι. Δεν είναι και μικρός. Ωραία, αλλά από εκεί και πέρα, πού έχει παίξει αυτός για να παίξει ένα παιχνίδι, ένα match ball, ναι. Για να πάω και δεις τρίτο πρωτάθλημα. Μάικλ Τίγκαρτ. Έχει παίξει στο Άρχους Μίντιλαντ, ξέρω εγώ. Ναι. Και στο Νόρτσελαντ, ξέρω εγώ, Έσμπιρκ. Ναι. Ναι, δηλαδή δεν είναι επιλογές αυτές. Και όταν έχουν συμβεί όλα όσα έχουν συμβεί, μας κινείται και η υποψία ότι τα κάνουν επίτηδες. Ναι. Τι να πιστεύω εγώ τον Περέρα που παίρνει 22.000 το μήνα και κάνει δημόσιες σχέσεις. Ωραία, και ακολουθεί πολιτική κομική. Δεν τι να πιστεύω τον Τριτσόνη. Γελάει ο κόσμος με τον Τριτσόνη. Οι άνθρωποι ορίσανε, πρώτα απ' όλα αυτό που είχε κάνει ο Τριτσόνης με τη φάση με την τέταρτη αλλαγή, είναι γιατί στα χρονικά δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει. Ναι, που στην αρχή το ρίχνει στο διαιτητή. Και μετά φαίνεται ότι... Απλά είναι τα πράγματα. Υπάρχει μια οδηγία για την τέταρτη αλλαγή. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Έχει ενημερώσει τηλεφωνικά, ωραία, τους διαιτητές Β' Γ' Εθνικής. Και όχι τη Super League. Δεν υπάρχει κανένα mail ξεκάθαρης κατεύθυνσης προς τους διαιτητές Super League. Εντάξει. Δεν είναι, πώς το λένε, και όταν... Δεν είναι μόνο ο Παπαπέτρου που την πάτησε. Και άλλος διαιτητής, ωραία, είχε απορία τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση, μιλώντας με γνωστό μου. Και είναι λογικό. Αφού δεν και το είχα πει. Και πήγα να κατηγορήσουν τον Παπαπέτρου. Ναι, το ρίξαν πάνω αυτός, του. Ναι. Άμα το τιμωρήσω θα έχει πολύ γέλιο, να ξέρετε. Δεν νομίζω. Ωραία, δεν νομίζω. Ναι. Αλλά σίγουρα... Δείχνει και το επίπεδο, εδώ βάλαν στη Λαμία, αλλά μείωτη διαιτητή. Και μετά το άλλαξαν. Οι άνθρωποι. Τους λες να πάνε ευθεία και στρίβουνε. Πραγματικά. Ναι, τους λες να πάνε. Και έχει έναν η Λαμία, δεν έχει άλλο διαιτητή από τη Λαμία. Αλλά κατάφεραν να ορίσουν αυτό. Ο Τζοβάρας. Ναι, ένα στα ένα έχει. Τα κατάφεραν, μπράβο. Ναι. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι είναι ανίκανοι, επικίνδυνοι και διαπλεκόμενοι, θα πω εγώ. Και επειδή τελειώνει η θητεία, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο ενδεχόμενο. Να έχει εκφραστεί μια διάθεση τέλος πάντων πλευρά της ΕΠΟ να αλλάξει αυτό το πράγμα και αυτοί να κάνουν τις τελευταίες τους κινήσεις. Και μία από αυτές είναι ο ορισμός ενός άπειρου, ωραία, χωρίς ευρωπαϊκές παραστάσεις, διαιτητή. Δηλαδή τώρα ένα παιχνίδι στα προκριματικά του Ευρώπα, ποιο είναι κιόλας, κανα Σκόπια με Αζερμπαϊτζάν, τι έπαιξε. Τώρα θα το βρει αγάπη. Θέλω λίγο ένα μικρό σχόλιο από σένα. Αν σοκαρίστηκες
ότι ένας από τους δράστες της επίθεσης στο Τζίλο έχει το προσωνύμιο Γορίλας και όχι Καναρίνη, ας πούμε. Ναι. Ο Γορίλας. Ο Γορίλας. Ο Γορίλας. Λοιπόν... Βρήκα και σε ποια ομάδα παίζει ο ποδοσφαιριστής, να ξέρετε. Ναι. Ναι. Κάνει προαθλητισμό αυτή η ομάδα στην κατηγορία της. Ναι. Και πώς το λένε, ναι. Σακουστό όνομα. Σόπαρε. Ναι, υπήρχαν ομάδες στην ιστορία που μας είχαν συγκινήσει πάρα πολύ έντονα. Box to box. Όντως ή όχι. Box to box, καράτε του καράτε. Ναι. Καταρχάς βλέπω τώρα ότι ο Κομίνης δεν έχει οριστεί στην αγωνιστική. Αλήτες. Α, κλαίμε. Είναι σοκ. Αρχικά. Το φάγανε το παλικάρι. Για να δεις πως είναι τέταρτος. Ναι, ισχύει αυτό, γιατί μπορεί να πάρει και από εκεί κάτι. Περίμενε. Μισά λεφτά είναι. Όχι, δεν είναι. Εντελώς εκτός. Του κόβουν του παιδιού το νομεροκάμα τώρα. Η οικογένεια έχει να κάνει. Και ο Δανός ήταν τέταρτος φέτος στο Αστάνα. Α, ούτε καν έπαιξε. Όχι, τέταρτος στο Αστάνα από L1-0. Δύσκολο μάτσο. Δηλαδή λένε ποιον θα στείλουμε το Καζακστάν. Ωραία, έλα και είναι το παιδάκι στη Δανία που μας έχει πρίξει να το βάλουμε ένα παιχνίδι. Ναι, άντε πάρε το και τέταρτο. Πόπο και βοηθή είναι κάτι ονόματα Σταύρο. Πάλι καλά δεν θα κάνεις μετάδοση. Τι? Ένας Ράσμουνσεν. Δύσκολα ήσουν, ναι. Εντάξει, Χόγκ εύκολο. Τέταρτος Κουλάς. Ναι. Και παρατηρητής είναι ο Λιφ Λίντμπεργκ. Δεν έχει αγάπη σε αυτά τώρα το όνομα. Ναι, ο ένας είναι το πουλί, ο άλλος είναι το σύχαμα, τελειώσαμε. Ναι, σιγά τώρα. Ναι. Όπως και χθες που βάφτισες έναν παίκτη, ας πούμε. Ποιον βάφτισε χθες? Όχι, έλεγε το μόνο το μικρό. Το Λάσο. Κλείσε λίγο και με μπάσκετ, ένα πολύ μικρό σχόλιο, πάμε στο διάλειμμα. Τίποτα. Αυτή η ομάδα ουσιαστικά έκανε τη δουλειά. Εμφατικά. 20 πόντους στο κεφάλι. Μια ομάδα που δεν έχανε τόσο εύκολα την έδρα της. Ολοκλήρωσε το έργο με την ήττα της Ναντέρ και την ήττα της Χολών. Η δουλειά έγινε μια αγωνιστική πριν το τέλος. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και κερδίσει και την Τενερίφη και πάει τρίτος, θα έχει μια καλύτερη κλήρωση. Να πάει λίγο παραπέρα. Τα παιδιά αυτά αξίζουν πάρα πολλά. Το μπάσκετ που παίζουν είναι θετικό. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο γύρω από αυτό. Ωραία. Ωραία. Θα σας αφήσουμε στην επαγγελματική σου υποχρέωση. Καλή συνέχεια. Ναι. Mm-hmm. Και θα τα πούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Μαγαπάει. Καλή συνέχεια, πάει. Λοιπόν, αυτά από το Σταύρο Κόλκα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με περισσότερα στοιχεία, κυρίως για τον Ολιβέιρα. Ναι, θα με μια συνέντευξη. Ενδιαφέρουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πάρουμε περισσότερα στοιχεία. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία θα κάνει την κουζίνα σας πραγματικά εντυπωσιακή. Τοποθέτηση πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει. Αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους. Εθνική Αντίθεση 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο, τα νέα εντυπωσιακά γραφεία της Αναδομό. Πάτε από εκεί. Πραγματικά οι άνθρωποι ξέρουν πολύ καλά να κάνουν αυτά που πρέπει. Και στοίχημα.gr, ο μέσος αργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Έχει δύο μάτσου περίληκα σήμερα. Έχει και άλλα πρωταθλήματα. Έχει ξάνθει άριστε σήμερα. Ματσάρα. Ζέσταμα για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αγάπη. Να δούμε αν θα γυρίσει Σάββα Πανταλίδη μετά με την ομάδα. Όχι, ποιο θα έρθει μετά, κάτι. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, στοίχημα έχει πάρα πολλού αγώνε αυτέ τι ημέρε. Έχει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και απ' όλα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Και κλείστε καιρό στη θέση σα. Όσοι δεν έχετε δει τον Τάκη Ζαχαρά στο θέατρο Βεργίνα ή όσοι θέλετε να τον ξαναδείτε, γιατί πραγματικά ήταν απολαυστικό και είναι απολαυστικό στο σοου Ζω για σένα στο θέατρο Βεργίνα, κλείστε καιρό στη θέση σα από τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Πάμε δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μία άκρος ενδιαφέρουσα συνέντευξη να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τον Σέρτζιο Ολιβέιρα. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Αναφερθήκαμε στο χθεσινό μάτς, ακούσαμε και τον Σταύρο Κόλκα. Είπαμε και εμείς την άποψή μας. Ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε, έκανε τη δουλειά. Καμιά φορά δεν έχει σημασία το πώς πετυχαίνει τη δουλειά. Σημασία έχει να κάνει τη δουλειά και ο ΠΑΟΚ την έκανε. Άλλη μία νίκη στην Τούμπα, αν δεν κάνω λάθος, 23η συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Είναι ένα ρεκόρ απλησίαστο. Εύκολα δύσκολο πάω καταφέρνει και ρίχνει στο καναβάτσο όποια ομάδα έχει το σθένος να αγωνιστεί στην Τούμπα και όποια ομάδα δεν τρομοκρατείται όταν δέχεται κανονικό γκολ και κλείνεται στα ποδητήρια. Έκανε ο ΠΑΟΚ αυτό που έπρεπε. Απ' την άλλη, οι αντίπαλοι του συνεχίζουν το πολύ ωραίο αφήγημα, μυθιστόρημα, Παύλα Άρλεκιν, που έχει τίτλο «Ολυμπιακός παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα». Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα έχει μια τάση να το περνάει και στην Ευρώπη αυτό. Λες και τι, Champions League, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω.
ο Κυρσάβα συνεχίζει το παραμύθι που έχει χτίσει στο μυαλό του, θα πάω λέει τις κασέτες και στην Ευρώπη. Ναι. Αυτό περιμένουμε, Σάβα μου. Αυτό περιμένουμε. Δεν τις πας όμως τις κασέτες. Πραγματικά δηλαδή. Εμείς να δεις τι κασέτες έχουμε για τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Και είχαμε σε όλα αυτά και τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος προχθές έλεγε, δήλωνε μάλλον ότι την Τετάρτη, δηλαδή χθες, θα έχουμε και σημαντικές απουσίες. Ίσως δηλώσουμε να εκτίσει την ποινή του και ο Ντέλετσης, γιατί παίζουμε με αμυντικό σύστημα και πιθανόν να το χρειαστούμε περισσότερο σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια. Έλεγε ο Κούγιας προχθές και χθες είπε τα γύρισε, ναι. η δικαιολογία του ότι πρέπει να ξεκουράσουμε παίκτες γιατί παίζουμε με τον Ανατρόμητο την Κυριακή. Εμένα δεν με αγγίζουν. Μιλάμε η παράνοια ίδια. Τέλος πάντων, θα πούμε μετά αυτά. Πάμε τώρα στην Πορτογαλία να πάρουμε κάποια στοιχεία για τον Σέρτζιο Ολιβέρα. Έχουμε μαζί μας τον Αντώνιο Μποτέλιο, τον συνάδελφο από την Πορτογαλία. Αντώνιο, hello. Hello. How are you? I'm fine, and you? Fine, fine. We want your help again after Misic, this time for Oliveira. Antonio, okay. Yes. First question, what kind of player is Oliveira? I think I can say that he's better than Misic. Sergio Oliveira, it's a very nice player. He's very, I can say, balanced player. He does everything good. He's good in passing. He's good defending, like pressing. But he also is good attacking, like as I said, passing, shooting outside from the box, free kicks. He's very good scoring goals from free kicks. He's fast. Faster, for example, than Misic, that is more tall and slowest player. And Sergio Oliveira is like faster. He can pass the ball faster. He can run and take the ball from the other player. He's tactical. He's good. Has good positioning. So I think it's very good player for PAOK. Μας είπε ότι σίγουρα κατά τη γνώμη του Ολιβέρα είναι ένας καλύτερος παίκτης σε σχέση και με τον Μίσιτς που για αυτόν είχε εικόνα. Κοντρολαρισμένος παίκτης, καλός πασέρ, αμυντικά καλός αλλά και επιθετικά. Έχει και αρκετά γκολ και στην Πορτογαλία. Καλές εκτελέσεις, έχει ταχύτητα, έχει μεγαλύτερη ταχύτητα και από τον Μίσιτς μας ξαναείπε. Και τακτικά είναι καλός έχοντας καλές τοποθετήσεις μέσα στο γήπεδο. Antonio, why did Porto decide to release Oliveira? We learned that he had disagreements. Is that true or there is something else? No, I don't think so that there is some disagreement with Sergio because Sergio Oliveira, they played to, no, they meet in Nantes when Sergio Conceição was coach of Nantes. They know very well each other from, even for Porto Academy, for sure. And they played together at Nantes, together. Conceição was the coach, he was the player. And then last season, Sergio Oliveira did a lot of matches. So he was very important in the title of Porto, that Porto wins last season in Portugal. He did almost 30 matches. He scored 4 goals. And he was very important in the defending process and the attacking process. This season, also he take advantage of the injuries of Danilo. He's the normally the starting 11 player in that position. So he, Sergio Oliveira is more a defensive midfielder. So Danilo was injured. Sergio Oliveira was playing all last season almost. This season also in the beginning. And on November, it was some situation in a match against Virgin to the League Cup that Sergio Oliveira did a big mistake. And we saw Sergio Conceição screaming a lot to Sergio Oliveira. And Sergio Oliveira was very disappointed with him, with himself. And then in the end of the match, we saw Sergio Conceição in the field talking like 5 minutes with Sergio Oliveira. He gave him a hug, and then everything was fine. But since there, he didn't play so much more. But also, I think
coincide with Danilo was recovered, and also Pep came now in the market, so he also can do this position. So I think it's because of that Porto loan Sergio Oliveira to PAOK, also to play more, because it's very good competition also in that position. Mm-hmm. Ουσιαστικά η ερώτηση ήταν για τον λόγο για τον οποίο η Πόρτο, παρά το γεγονός ότι είχε πολλές συμμετοχές εκεί, τον παραχωρεί με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ. Μας λέει Αντώνη ότι δεν νομίζει ότι υπάρχει κάτι σοβαρό μεταξύ αυτού και τον Κονσεϊσάο, γιατί υπήρχε από χθες μια πληροφορία ότι δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις το τελευταίο διάστημα. Μας λέει ότι όντως τον περασμένο Νοέμβρη, στο πλαίσιο ενός αγώνα του Link Up, υπήρξε ένα μικρό επεισόδιο, αν μπορούμε να το πούμε. Ο Ολιβέιρα έκανε ένα μεγάλο λάθος, ο Κονσεϊσάο είχε ξεσπάσει στον πάγκο, αλλά στο τέλος οι δυο τους είχαν ένα τετ-α-τετ και αγκάλιασε ο ένας τον άλλον, οπότε κάπου εκεί μάλλον έληξε αυτή η παρεξήγηση. Οι δύο άνδρες γνωρίζονται καλά, έχουν συνεπάρξει και στην Αντ, όπου ναι, ο Κονσεϊσάο ήταν προπονητής του και εκεί στη Γαλλία. Πέρσι ο Ολιβέιρα έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια, είχε και 4 γκολ. Φέτος το ξεκίνημα επίσης ξεκίνησε με πολλές συμμετοχές και 90 λεπτά, γιατί ήταν τραυματίας και ο Ντανίλο. Ο Ντανίλο όμως, αφού επέστρεψε, πήρε ξανά τη θέση του στο βασικό σχήμα, πήγε και ο Πέμπε τώρα. Οπότε ήταν λίγος ο χρόνος για τον Ολιβέιρα και η Πόρτο ήθελε να του δώσει την ευκαιρία να πάρει παιχνίδια σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα όπως είναι αυτό της Ελλάδας. Αντώνιο, Ολιβέιρα is number 6 or number 8 in the field? I think he can do the both positions because, as I said, he is good defending and he is good attacking. In Porto, normally he played at number 6, but if you watch the Porto matches, you see that Porto is all the time with the ball, and even the central midfielder, the defensive midfielder, mm-hmm, is going to offensive positions. So I think he plays more on the center. He's like center midfielder. I think it's his position. But he also, as I said, fast, so he can defend. He can be pay attention to the attacks of the opposite. He's fast, as I said. He's good taking the ball from the other players. So I think he can play in the center, a little bit low than the other players, like number 6, but how can I say, he's also a number 8. So mm-hmm, I think he can do the both positions, like Mizic, like I said 2 weeks ago. Mizic also can play like 6 or 8, but I say again, Sergio Oliveira, it's a better player. Is he an aggressive midfielder or he's a soft midfielder? It depends from the match, but he's aggressive. I think he's aggressive. With Sergio Conceição, it's difficult to don't see an aggressive player. Right. Yes. Right. yeah. So I think in Porto, he was aggressive because Sergio Conceição, mm-hmm, sorry, wants all the players like playing aggressive. That's why he also contracts Pep now, because he's also an aggressive player. Mm-hmm. But aggressive in a good sense, of course. Yes, they, yes. Yeah. One moment to translate. I think yes. Η ερώτηση ήταν για την θέση του κυρίως και για το αν είναι ένας πιο aggressive παίκτης μέσα στο γήπεδο. Ο Αντώνιο μας είπε ότι μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 6. Είναι καλός και αμυντικά και επιθετικά. Έχει ταχύτητα, μπορεί να κόψει τους αντιπάλους να βγαίνουν στην επίθεση. Μπορεί να παίξει δηλαδή και πιο πίσω. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και φυσικά λέει ότι με προπονητή το Σέρτζιο Κονσεϊσάο δεν θα μπορούσε να μην είναι ένας aggressive παίκτης. Ο Κονσεϊσάο θέλει όλους τους παίκτες του σε αυτό το στυλ και ο Ολιβέιρα το έχει. Στέργιο, να το ρωτήσουμε κάτι και για την ρήτρα. Ναι, θα το ρωτήσω. Θα είναι η τελευταία ερώτηση. Λίγο πριν από αυτό, Αντώνιο, you told us about the strength and the strong points of Ολιβέιρα. Can you tell us about his weaknesses? Weakness. I think I would say that he can be a little bit
not so focused sometimes on the match, and sometimes mm-hmm. he does some mistakes, like passing the ball to the other player, or doing this, or maybe sometimes last season I think more a little bit soft. In the like, not so aggressive, yes. like the other players. Maybe this, but he is very simple player. I cannot say that he's amazing player, but I think he's good. He does very good the job. I think he's like good in every components of the match. He's not very very good in everything, but he's good. So I say that he's very complex. So mm-hmm. it's difficult to say that he has a weak point. Of course, every place has have. But I watched to Sergio Oliveira and I think, okay, Porto is safe there because he does simple passes. He's good shooting. He can score goals from free kicks. He did. He scored 4 goals. I think most of them was from free kicks or outside from the box shoots. So it's really difficult to say a weak point, but as I said, he's very complex. He's not an extraordinary player, but like he's good. He's very complex. Η ερώτηση ήταν για το αδύναμο σημείο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Ολιβέιρα. Μας λέει, Αντώνη, ότι μερικές φορές ίσως δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένος μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιες λάθος πάσες πιο εύκολα, αλλά γενικά είναι ένας παίκτης που κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Δεν είναι το αστέρι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Ξέρεις ότι όταν θα παίζεις θα προσφέρεις συγκεκριμένα πράγματα και αυτά έκανε και στην Πόρτο. Έχει και τον γκολ, έχει πολλά γκολ από μακρινά σουτ, δοκιμάζει τα πόδια του και γενικά είναι καλός και σε αυτό το κομμάτι. Οπότε σίγουρα είναι ένας παίκτης ισορροπημένος που ξέρεις πάντα τι θα σου προσφέρει μέσα στο γήπεδο. Αντώνιο, I can say one thing, sorry, yes, about yes. these weak points. Maybe the heading game. He's not so good because he's not so tall. He's not like Mizic for defensive midfielder. He has 1.81 meters. If one team is playing like long balls mm-hmm. On corners, he's not the best player. Mm-hmm. And normally, defensive midfielders are tall and to win the balls from the goalkeeper when he shoots. So he's not the best thing in the air. Yes. So maybe for defensive midfielder, he's his weak point. Yes. Μας συμπλήρωσε ότι ίσως ένα ακόμα σημείο στο οποίο να υστερεί το ψηλό παιχνίδι. Πάλι έφερε στο παράδειγμα το Μίσιτς και είπε ότι εκεί ο Κροάτης υπερέχει. Έχει ύψος 1,81 ο Ολιβέιρα, οπότε ακόμα και σε μακρινές μπαλιές του τερματοφύλακα σε ελεύθερα δεν είναι ο πιο δυνατός παίκτης. Ουσιαστικά εκεί λίγο με το ψηλό παιχνίδι, ναι. λόγω του ύψους. Okay, last question, Αντώνιο. Do you have any idea or information about the release clause in the Ολιβέιρα contract? How much money PAOK has to pay in Porto to this in summer if he decides to buy Ολιβέιρα? Yeah, I don't have any idea because teams in Portugal are very close, mm-hmm. mainly the three big teams, Porto, Benfica and Sporting. It's impossible to know these things. You know, they are close to the journalists, and I just read now that Paulo did very funny thing. I think you also watch in the social media, they share a photo yes. that Sergio Oliveira was, yeah. Yes, he was okay. one of the most famous players in Transfermarkt the last time. Yeah. So what I read, and as you read also, is that he's going for a loan until the end of the season. Yes. And PAOK has the buy option of the player. But I don't have any idea. His market value, I think it's 80 million. Mm-hmm. But I cannot say more because there is no details that PAOK or Porto has given to us about that transfer. Do you believe, Antonio, that the presence of Kusei Sao in PAOK
played a small or a big role to this case to play Oliveira sorry, in Greece? Can you repeat? Sorry, sorry. Do you think that the presence of Kuseisao in PAOK in the last years played a big or small role to decide Oliveira to play in Greece and in PAOK? Yeah, I think yes, for sure. Yeah. Conceição knows PAOK. I think he has good relation with PAOK. So I think it's that. But I don't think so that Porto will left Sérgio Oliveira in PAOK, because I still say that he's still important for Sérgio Conceição. It's a player that Conceição likes. So I think Porto just wants that Oliveira plays more this season, because, mm-hmm. for example, Éder Militão is leaving from Porto. I think anyone expect that in the summer, and Pep, I think he will be in the starting 11 next season. So Porto will need a player for that position if Danilo will be injured again or cannot play. So I guess he will come back to Porto in the end of the season. But I think he will play a lot of matches because he's a very good player. And answer to your question, yes, I think the relations between Conceição and PAOK has an important role in this dealing. Okay. Perfect. Thank you. Antonio, thank you very much for the help. You gave us important information. Have a nice day. Thank you. Have a nice day, you too. Thank you very much. Bye-bye. Bye from Lisbon. Bye. Λοιπόν, στο τέλος μας είπε, αναφορικά με τον δανεισμό και με την οψιόν, ότι όντως και αυτός ξέρει ότι ο δανεισμός θα είναι μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο. Δεν έχει όμως πληροφορία ούτε και αυτός για το ύψος της Ρήτρας, ούτε και εμείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε κάτι. Ακόμα, δεν έχει διαρρεύσει κάτι. Είπε ότι τα μεγάλα κλαμπ στην Πορτοκαλία είναι λίγο κλειστά. Ναι, δηλαδή οι τρεις μεγάλες ομάδες, η Μπενφίκα, η Πόρτο και η Sporting, πολύ δύσκολα βγάζουν τέτοιες πληροφορίες, είπε προς τους δημοσιογράφους. Ήταν πολύ σημαντική η τελευταία τοποθέτηση, αγάπη όμως. Ναι, που λέγεται τον Κονσεϊσάου και το Άντρο. Εμφανίστηκε σίγουρος. Ναι, λέει καταρχάς ότι η παρουσία του Κονσεϊσάου στην Πόρτο και το γεγονός ότι είχε περάσει όσο είχε περάσει στην Τούμπα σίγουρα έχουν παίξει ρόλο. Αλλά λέει ότι ο ίδιος, με βάση τα όσα ξέρει και από την Πόρτο προφανώς, δύσκολα οι Πορτογάλοι θα αφήσουν τον παίκτη από τον Ιούνιο και μετά στον ΠΑΟΚ, γιατί η Πόρτο τον πιστεύει, ο Κονσεϊσάου τον θέλει. Εκεί λέει ότι θα τον χρειαστεί η Πόρτο για την επόμενη σεζόν. Ακόμα και για βασικό, είπε. Ναι, γιατί ενδεχόμενο πάλι που ο Ντανίλο, ας πούμε, θα έχει έναν τραυματισμό, ο Ολιβέιρα θα είναι για να παίξει. Υπάρχει και ο Πέπε, βέβαια, που θα είναι και αυτός για να παίξει, αλλά σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε λέει ότι πολύ δύσκολο για τον ίδιο η Πόρτο θα τον αφήσει εδώ πέρα και μετά τον Ιούνιο. Νομίζω μας έδωσε μια πλήρη εικόνα. Ναι, νομίζω μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Για το που παίζει, τι παίκτη είναι, τι στοιχεία έχει. Και για τις αδυναμίες του, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Δεν έχει ο κάθε προσβέστης μόνο προτερήματα. Πήραμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τον Σέρτζιο Ολιβέιρα, και επειδή είχα μια επικοινωνία μαζί του και νωρίτερα μου έλεγε γενικά ότι δεν περίμενε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα τώρα για τον Ολιβέιρα. Τον πιστεύουν πάρα πολύ γενικά οι Πορτογάλοι και θεωρούσαν ότι και στο δεύτερο μισό της σεζόν θα μπορούσε να βρει παιχνίδια και χώρο στην Πόρτο. Αλλά ξαναλέω, τουλάχιστον εμένα με έκανε μεγάλη εντύπωση η τελευταία τοποθέτηση του Αντώνιου, ότι περιμένει τον Ολιβέιρα να επιστρέψει στην Πόρτο. Ναι. Και είναι σημαντικός παίκτης για τους Δράκους. Ναι. Θα δούμε πώς θα προκύψει. Εντάξει, τα λέγαμε και με τον Σταύρο πριν. Χωρίς να ζούμε τον Ολιβέιρα, δεν είμαστε στην Πορτογαλία. Ναι. Είναι ένας παίκτης από το πάνω ράφι. Ναι. Με παραστάσεις τεράστιες και σε μια πολύ παραγωγική ηλικία. Παίκτης διεθνής. Ο Φερνάντο Σάντος τον κάλεσε στους τελευταίους αγώνες του Nations League. Έχει 4 συμμετοχές πλέον με την μεγάλη ομάδα της Πορτογαλίας, γιατί είχε και μόλις μικρότερες. Θα είναι τεράστια επιτυχία για τον ΠΑΟΚ αν καταφέρει να τον κρατήσει στο ρόστερ και τα επόμενα χρόνια. Ναι. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Ας έρθει με το καλό. Σε λίγη ώρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Να αρχίσει να παίζει με τον ΠΑΟΚ, να δώσει κάτι παραπάνω στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα κύπελο. Ναι. Και θα έχουμε ενδιαφέρον και σε αυτή την υπόθεση για το αν θα παραμείνει ή αν θα επιβεβαιωθεί ο Αντώνιο που είπε ότι θα επιστρέψει το καλοκαίρι στην Πόρτο. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ παίρνει έναν μέσο που νομίζω δεν είχε ξεκάθαρα. Και με βάση αυτό μας είπε και ο Αντώνιο, έναν παίκτη με στοιχεία που το ΠΑΟΚ θα ψάχνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή έναν aggressive παίκτη που κόβει αλλά ανεβαίνει κιόλας. Και πασάρει και σουτάρει και έχει και απευθείας εκτελέσεις. Ναι.
Είναι, έχει πολύ καλό δεξιπόδι γενικότερα. Ναι. Μακάρι αυτός να κολλήσει με το καλημέρα, γιατί Φεβρουάριο και Μάρτιο και Απρίλιο σε δεύτερη φάση, όταν ο ΠΑΟΚ με το καλό θα έχει περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλου, τα 50 θα είναι διαδοχικά. Και είπαμε, ο στόχος είναι και το πρωτάθλημα και το κύπελο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έγινε πέρσι, αλλά κάποιοι αποφάσισαν με πρώτο τον Κομίνη να στερήσουν τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του. Αυτό που δικαιούταν. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, να επιστρέψουμε με μπάσκετ και με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Μαζί μας είναι το Ρίτσι Καζίνο. Κλείστε εγκαίρως στις θέσεις σας. Αν θέλετε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο θέατρο Βεργίνα, μέχρι τέλος του μήνα θα εμφανίζεται ο κορυφαίος Έλληνας performer στην κορυφαία σκηνή της πόλης. Εισιτήρια από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Μαζί μας είναι η Στοίχημαν, μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και χορηγός του ΠΑΟΚ 24. Εύκολη πρόσβαση, παιδιά, από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, είτε θέλετε να παίξετε στοίχημα ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, hardball, τένις, είτε θέλετε να παίξετε στο online καζίνο της Στοίχημαν από όπου και να βρίσκεστε, με ένα πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα. Γενικά σε στοίχημα ζείτε έντονες συγγενείς, έχετε πάρα πολλές επιλογές, δεν μένει κανείς παραπονεμένος και διεκδικείτε μεγάλα κέρδη, όλα αυτά με την ασφάλεια και την εγγύηση που σας προσφέρει η στοίχημα. Μαζί μας είναι τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε καμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, αλλά στα Alter Ego βρίσκεται παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, σακάκια και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Και Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο και σε πάρα πολύ καλές τιμές αυτό το διάστημα. Όλη την ανδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρως Βενιζέλος υπάρχει κατάστημα, μπορείτε να περάσετε και από εκεί αν ταξιδεύετε. Και πάρα πολλά στόκ μέσα στην πόλη. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά ή σεμινάρια στην πληροφορική, η επιλογή είναι μία. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο για πληροφορίες 2310-22-29-62 και φυσικά datalabs.edu.gr για όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες μπαρίστα ή επαγγελματίες bartender ή για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω, παρακολουθήστε σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά. Και πάρτε τα εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Τα σεμινάρια στα τουριστικά στο Data Lab συνδυάζονται με πληρωμένη εργασιακή εμπειρία σε συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων. Ξαναλέω, Data Labs, Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία, τελευταίο τέταρτο. Θα κάνουμε μια απόπειρα να πετύχουμε τον Ηλία Καπράλο. Δεν ξέρω, γύρισε στην Ελβετία, είναι στην Ελβετία. Όχι, δεν γύρισε. Είναι στον αυτό δρόμο. Θα πάει, έχει μετά κι άλλο, σερί. Α, έχει σερί. Ναι. Δεν θα τα αποκαλύψω τη σερί, αλλά ξέρω ότι έχει σερί. Να δούμε αν είναι σε φάση ο Ηλίας να τον φιλοξενήσουμε λίγο. Πριν πούμε στα μπασκετικά, έλεγε πριν και ο Αντώνιο, το ανέφερε και δεν το είπαμε. Έχει ένα tweet από την Pai Pauk που μπήκαν στο Transfermarkt και είδαν ότι ο Ολιβέιρα από χθες το βράδυ είναι ένας από τις. Μία μάλλον από τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στο Transfermarkt τις τελευταίες ώρες. Ωραία, και πριν πάμε στον Ηλία, απλά να αναφέρω ότι υπάρχουν δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη σε ξένη ιστοσελίδα και αναφέρει ο μεγαλομέτοχος ότι διαπραγματευόμαστε μαζί με τον παίχτη για τον Ίγνασον. Η μεταγραφή είναι πιθανή, αλλά δεν είναι τελειωμένη. Ο Ίγνασον πετάει τώρα για Ελλάδα. Εκεί θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει αμέσως συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο Ισλανδός φτάνει γύρω στις 6. Ναι, 6 παραπέντε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Ηλία, ο οποίος και μπήκε στο γήπεδο και έφερε εις πέρα την αποστολή που είχε και επιστρέφει, δεν ξέρουμε πότε, με την πρόκριση στη Θεσσαλονίκη. Πού είσαι ρε Ηλία? Καλησπέρα παιδιά. Τι γίνεται? Καλησπέρα από την εξωτική Λοζάνη. Πω ρε Ηλία. Θα κάτσεις εκεί μόνιμα, το ψήνεις ή σε τι φάση είσαι? Μόνιμα θα ήθελα να καθίσω στέργιο μου, αλλά δεν βγαίνει. Σιγά, τόσο ωραία είναι. Είναι ωραία πόλη και είναι και ωραία χώρα. Βλέπεις στα πρόσωπά τους, ναι, την άνεση. Αλήθεια είναι αυτό. Ηλία, αλήθεια, τώρα... αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, δεν καίγονται και πολλοί, ας πούμε. Γιατί να κάνουν οι άνθρωποι. Είναι... Ναι, χαλαροί άνθρωποι. Είναι όλοι ευχάριστοι. Το ζούνε. Ναι. Δεν βλέπεις το άγχος αν θα πληρωθούν τέλος του μήνα. Ναι, όχι. Ναι, ή αν θα βγάλουν τον μήνα. Ή γενικότερα, ναι, δεν έχουν. Βέβαια είναι πολύ ακριβή η ζωή σε αυτή
τη χώρα. Δηλαδή είναι ακριβά τα πάντα, αλλά και είναι και αντίστοιχη η ποιότητα ζωής. Βέβαια. Τώρα, στα αγωνιστικά. Αυτά που μας ενδιαφέρουν, ναι. Για πες. Ναι, χθες. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μπήκε και έπαιξε, έδειξε την ανωτερότητά του, ότι είναι αρκετά καλύτερη ομάδα από τους φιλόδοξους Ελβετούς και πήρε την πρόκριση. Βοήθησαν και τα άλλα αποτελέσματα πλέον. Το μοναδικό που μένει είναι τα τυπικά για να περιμένει τον επόμενο αντίπαλό του. Αν κερδίσει την Τενερίφη είναι τρίτος. Εάν χάσει και κερδίσει χολών την Αντέρ, τότε και πάλι είναι τρίτος. Ναι. Οπότε έγινε το ιδανικό αυτή την αγωνιστική για τον ΠΑΟΚ, είτε στα δικά του παιχνίδια είτε στα άλλα αποτελέσματα. Στο παιχνίδι χθες ένα γήπεδο το οποίο μου θύμιζε περισσότερο μικρό γήπεδο Θεσσαλονίκης, δηλαδή του Έαντα Ευόσμου, τι να σου πω τώρα, του Μαντουλίδη το γήπεδο, το κάπως έτσι ήταν. Ναι. Από όλα αυτά οι άνθρωποι το ευχαριστήθηκαν, χάρηκαν, είχαν και μια ιδιαίτερη ομιλία μετά το παιχνίδι ότι ευχαριστούν τον κόσμο που στήριξαν την ομάδα τους. Και είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στον ΠΑΟΚ, διότι ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που τους κέρδισε και τα δύο παιχνίδια άνετα. Δηλαδή την Τενερίφη την πήγανε στην παράταση, τη Βενέτσια την πήγανε στην παράταση, κάποιους άλλους τους κερδίσανε και θεώρησαν, ας πούμε, ότι για να τους κερδίζει ο ΠΑΟΚ με 30 πόντους στη Θεσσαλονίκη και με 20 πόντους στην Ελβετία, ότι ίσως μπορεί να πάρει και το κύπελο. Έγινε αυτή η ερώτηση χθες ο Ζάρα, αν μέσα στους στόχους του ΠΑΟΚ είναι και η κατάκτηση του Champions League. Ναι. Κόμπλανε λίγο. Εντάξει, ναι. Απέχουμε λίγο ακόμα. Γιατί να μην δούμε και αυτό να το διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ. Ας δούμε τι θα κάνει στην επόμενη φάση. Ποιος είναι ο αντίπαλός του, πώς θα. Τώρα οι περισσότεροι ασχολούνται με το παιχνίδι με τον Προμηθέα, αλλά όλοι σκέφτονται κατά βάση τον ημιτελικό με την Κίμινα, λέμε και την αλήθεια. Βέβαια. Γενικά πάντως η Λία, ωραίο βράδυ, δηλαδή και η ομάδα κέρδισε και πήρε και την πρόκληση και ο κόσμος το χάρηκε. Που ήταν στο γήπεδο. Το περιμέναμε ότι θα έρθουν από τη Ζυρίχη, υπήρχε η ενημέρωση. Εγώ έπαθα πλάκα με τους γύρω-γύρω. Δηλαδή ήξερα ότι τα παιδιά από τη Ζυρίχη θα έρθουν, ήταν σίγουρο. Ναι. Αλλά είχε και καμία 30-40 φαοξίδες περιμετρικά του πυρήνα της, ναι, των οργανωμένων. Οι οποίοι και αυτοί το χάρηκαν, βγήκαν φωτογραφίες και η ΚΑΕ είχε έρθει σε εννόηση με την ομάδα της του Μπουργκ για να μπουν στο γήπεδο όλοι. Αν και δεν γέννησε το γήπεδο των Ελβετών. Ναι. Δεν το έχουν σε πολύ μεγάλη βάση τον μπάσκετ εδώ πέρα. Γενικά ένα πολύ ωραίο βράδυ. Έχουν δεύτερο άθλημα το ice hockey. Ωραίο άθλημα. Ωραίο άθλημα γενικότερα. Δεν έχω δει ποτέ ολόκληρο αγώνα. Ναι, ούτε εγώ ολόκληρο, αλλά όταν πετυχαίνω κάπου κάποτε θα δω ένα δεκάλεπτο. Είναι ωραίο άθλημα. Αυτά τα νέα από εδώ. Τώρα εμείς ανανεώνουμε το ρυθμό για την Κυριακή. Δεν ξέρω αν θα είσαι και εσύ, Σέργιο. Η αγάπη θα είναι σίγουρα. Η αγάπη θα είναι σίγουρα. Θα τα πούμε, ναι, εκεί, Ηλία. Ας κάτσει η Ηλία και κάποιος πίσω. Ναι. Δύο να κάτσουν. Καλό θα είναι από τους 10 που είμαστε. Η Ηλία βγάζει ένα παράπονο. Ο άνθρωπος που έχει πάει σε όλα τα γήπεδα. Ναι, ναι. Δηλαδή... Είναι αυτό ένα γεγονός, αγάπη. Δηλαδή, σε λίγο θα κλείναμε πτήση το ΠΑΟΚ 24 για να πάει στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ένα τσάρτερ δικό μας. Οριακά ήμασταν. Ο καθένας πηγαίνει. Το τσάρτερ είναι υπερβολή, αλλά ένα βανάκι μπορούσαμε να το κλείσουμε. Είναι διαφορετικές οι ώρες που πάμε και γυρνάμε ο καθένας. Από, ναι, από, ναι, τη στιγμή που η Λία τα έφερε πέρα στο Καραϊσκάκι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να είσαι εκεί εσύ και εγώ να είμαι πίσω. Καθόλου. Ναι. Έβλεπε στο παιχνίδι ότι πήγαινε εύκολα για ένα σβηστό 0-1. Ναι. Αυτό ακριβώς. Οπότε πραγματικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάτσω πίσω και να είσαι εσύ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί που ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει, νομίζω κόβει και τα φτερά και τα πόδια και τα αυτιά και όλα. Δεν μπορώ να τα παρακολουθώ όλα από εδώ, αλλά γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για τα χθεσινά. Ναι. Δεν ξέρω τι τους ενοχλεί κάποιους, τι έχουν δει, τι... Τι τους ενοχλεί, μωρή Ηλία. Ηλία, ερώτηση είναι αυτή. Εγώ είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο, γιατί μετά έπρεπε να φύγω για το γήπεδο. Ναι. Δεν μπορούσα να το δω. Προσπάθησα λίγο να το ακούσω από το ραδιόφωνο, ιντερνετικά λίγο. Αλλά πραγματικά τα τόσα που διάβασα ήταν... Δηλαδή πήγαμε νεύρα στο γήπεδο, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Έφτασα με νεύρα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό ο Ολυμπιακός να περιμένει γκέλα του ΠΑΟΚ. Ιδανικά μια ήττα για να μπορέσει να πλησιάσει πριν την Τούμπα.
Αν ο ΠΑΟΚ δεν κάνει τη χάρη σε κανέναν και συνεχίσει το βιολί του να κερδίζει είτε στην Τούμπα είτε εκτός και παραμείνει διαφάσιμο στην 8, νομίζω ότι η σημερινή τελετή θα λάβει τέλος στην Τούμπα τη μεθεπόμενη Κυριακή. Τα πράγματα είναι απλά. Δύσκολο ματς σίγουρα. Μακάρι όσοι να είστε εκεί να φέρετε τύχη στην ομάδα και να καταφέρει ο Λουτσέσκο και εσένα, να φέρουν άλλη μία νίκη και να συνεχίσουν αυτά τα απίστευτα ρεκόρ που έχει καταγράψει αυτή η ομάδα. Ένα επιμέρους είναι μόνο νίκες στα παιχνίδια με τους τρεις του ΠΟΚ το τελευταίο χρόνο, χωρίς μάλιστα να έχει δεχτεί ούτε γκολ. Δηλαδή, ούτε ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει εις βάρος του ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να συνεχιστεί και αυτό και την Κυριακή και τη μεθεπόμενη Κυριακή και ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει έτσι και να αφήσει τους εχθρούς του να ικανοποιούνται με το αφήγημα περί καλύτερου ποδοσφαίρου κτλ. Κτλ. Που φυσικά δεν πρόκειται να τα αναπαράγω. Γιατί μου ανεβαίνει η πίεση. Τέλος πάντων, Ηλία, εμείς θα πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο λοιπόν μπορούμε. Αυτά. Καλά να περνάς. Για να κλείσουμε από εδώ. Για να κλείσουμε από εδώ. Τρία παιχνίδια ακόμα μέχρι τον ημιτελικό με την Κίμη. Σάββατο μεσημέρι με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Τώρα μπορεί να λέμε ότι δεν μπορεί η ομάδα του ΠΑΟΚ να κερδίζει τους πάντες και τα πάντα στο μπάσκετ σε κάθε παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, εάν κερδίσει τον Προμηθέα, ουσιαστικά αγκαλιάζει την τετράδα. Ναι. Και περιμένει μήπως σβήσει το Περιστέρι ή μήπως κάνει κάποια γκέλα περιπάνω η ΑΕΚ για να κοιτάξει και παραπάνω. Που θα έπρεπε ήδη ο ΠΑΟΚ να είναι στην τετράδα με εκείνη τη φάση που δεν την ξεχνάμε. Με στη Λίμνο, ναι, βέβαια. Με στη Λίμνο και με εκείνη. Έστω και έτσι ο ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά. Ναι. Ναι. Έστω και έτσι έχει κάνει μεγάλες νίκες και έχει φέρει τα πράγματα στα ίσα του. Τετάρτη, όχι, τρίτη βράδυ στο Παλατάκι 9.30 ώρα με την Τενερίφη. Ωραίο παιχνίδι. Κλείνει ουσιαστικά το κεφάλαιο του Basketball Champions League. Ψήσου στέργιο να πάμε. Ωραίο παιχνίδι. Είναι και σε ώρα που μπορώ. Και Σάββατο, πριν το παιχνίδι με την Κίνη, για να ματσάρει την άσχημη βραδιά στο Χολαργό, πάω Χολαργό στο το μεσημέρι στο Παλατάκι και πάλι. Ωραία. Καλή διαμονή, Ηλία, στην πανέμορφη Ελβετία. Καλή συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, αυτά για τον κρεντεμένο του ΠΑΟΚ 24. Περνάει πολύ δύσκολα. Ηλία Καπέλα, δύσκολα πολύ περνάει, ναι. Όντως. Πολύ δύσκολα, λοιπόν. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ναι. Είχα μία σκέψη να αναφερθώ παραπάνω σε Κυρσάβα και Κούγια, αλλά καλύτερα που δεν είναι, μα φτάνει ο χρόνο. Καλύτερα. Δεν πειράζει. Ειδικά για τον Αλέξη Κούγια είχα να πω πάρα πολλά. Αλλά ο κόσμο κρίνει. Ξέρεις τι γίνεται και με τον Κούγια. Μπορεί να πει τώρα κάτι. Σε 5 λεπτά να βγει να κάνει μια δήλωση να είναι εντελώς διαφορετική από αυτά που εχθές. Μετά να βγάλει άλλη μια προσωπική δήλωση να είναι εντελώς διαφορετική πάλι. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που ο κόσμος πλέον δεν τρώει το κουτόχορτο. Είναι. Και όπου διαβάσεις σχόλια πάνω στην χθεσινή δήλωση του Αλέξη Κούγια, καταλαβαίνεις πλέον ότι ο κόσμος δεν παραμυθιάζεται ούτε κατευθύνεται. Ναι. Εντάξει, όταν ο ίδιος ο Αλέξης Κούγιας είπε πριν από τρεις μέρες ότι θα κάνουμε αλλαγές, γιατί έχουμε πιο σημαντικά μάτς στη συνέχεια, και δύο μέρες μετά είπε γιατί κάναμε αλλαγές και δεν είναι δικαιολογία ότι έχουμε μάτς στη συνέχεια. Ναι. Εντάξει, το μόνο που δεν είπε είναι τα κάνει όλα λάθος ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΛ. Ναι, ναι, μα είστε εσείς. Α, εγώ είμαι. Εντάξει. Ναι, θα τέλος πάντων, σε κάποια φάση και αυτό. Θα ήθελα να πω πάρα πολλά και για τη δήλωση που εξέδωσε εις βάρος του Άγγελον Σασιάδη, αλλά τον αφήνω στην άκρη. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει και αυτά που κάνει και αυτά που δεν λέει και αυτά που δεν κάνει. Λοιπόν, στο κλείσιμο να πούμε ότι έγινε η κλήρωση για την ομάδα βόλεϊ γυναικών για τη φάση των 16. Τα χρειάστηκε η ομάδα εκθές απέναντι στη νέα γενεά άσβεστο χωρίου. Πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 16 και στον δρόμο του Δικεφάλου θα βρεθεί η ομάδα της Πορφύρας, η οποία αγωνίζεται στη Volley League και είναι στην 8η θέση της βαθμολογίας. Η αναμέτρηση είναι knockout, θα γίνει στη Μίκρα και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία στις 20 Φεβρουαρίου που θα γίνει το match να περάσει στους 8, ενώ εχθές είχαμε, αγάπη, είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα, είχαμε τον αγώνα Ελπίδες Καρδίτσας ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο μετά από δύο μήνες νομίζω. Ναι, 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 ναι. Οι πρωταθλήτριες Ελλάδος δεν δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν τις Ελπίδες Καρδίτσας με 5-0. Η Μπεντανκούρ πέτυχε γκολ, η Δοϊρανλή και η Βαρδαλή. Το σκορ άνοιξε η Μπεντανκούρ στο 23, η Σπυριδονίδου έκανε το 2-0 και μετά ήρθαν άλλα 3 γκολ. Και ήταν η 8η νίκη του Δικεφάλου σε εισάρτημα παιχνίδια. Παραμένει ο ΠΑΟΚ πρώτος
και οδεύει ολοταχώς για ένα ακόμα πρωτάθλημα. Είναι μια ιστορία που είναι μάθημα για όλους, γιατί πολλοί βιάστηκαν να ισοπεδώσουν πρόσωπα καταστάσεις το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Απλά στο άκουσμα της είδησης ότι φεύγει η Παντελιάδου για τον Άρη, φεύγει η Δημητρίγεβης. Ναι, κατευθείαν λίγο ισοπαίδωσε τα πράγματα. Κατσαρί, κοιμάσαι. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη είστε άχρηστοι, φύγετε όλοι. Πάρα πολλές κατηγορίες και πολύ ισοπεδωτισμός, αλλά τελικά είναι ένα μάθημα γιατί πρέπει λίγο να μην αναφερόμαστε σε πράγματα όταν δεν ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Mm-hmm. Τέλος πάντων, μακάρι να συνεχίσει και η γυναική ομάδα στο ρυθμό αυτό. Η ομάδα του handball δεν τα κατάφερε. Εκθές δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση κόντρα στον Ολυμπιακό. Ιτήθηκε στην Νάπολη με 27-23 και με δεύτερη ήττα έμεινε εκτός του τελικού. Ήταν εξ αρχής δύσκολο, τα λέγαμε όλες τις μέρες, το να ανατρέψει διαφορά 8 γκολ. Αλλά δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ ούτε να κοντράρει τον Ολυμπιακό και να το ζωρίσει. Νομίζω η απουσία ξένων ήταν καθοριστική. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θυμίζουμε ότι σήμερα η μέρα έχει και συνέχεια, δηλαδή στις 3 φτάνει ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, στις 6 παρα 5 θα φτάσει ο Ίγκασον στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οπότε θα έχουμε και στο Λίμπερο και φυσικά ακόμα. Στο ΠΑΟ 24 βίντεο, φωτογραφίες, δηλώσεις. Η ομάδα του Repress ετοιμάζει και για τους δύο νομίζω ναι. Μεγάλες αναλύσεις, να σας παρουσιάσει ακριβώς τα στοιχεία τους και το τι μπορούν να φέρουν και οι δύο στον ΠΑΟ. Λίγο πριν το κλείσιμο θα σας θυμίσω ότι το Σάββατο στις 13 Ιουλίου του 2019, το ερχόμενο Ιούλιο, στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας Απόστολος Νικολαίδης θα πραγματοποιηθεί μια τεράστια συναυλία των Slayer. Ο Σταρίος, εσύ μου έλεγες ότι είσαι πολύ φαν, Πολύ, πολύ φαν δεν είμαι. Και ο Μάριος μου έλεγε κάτι, αλλά νομίζω και εσύ. Φαν σαν τον Μάριο δεν είμαι. Καλά, ο Μάριος είναι, ξέρει, μου έλεγε 25 τραγούδια σε δευτερόλεπτα. Αλλά είναι ένα συγκρότημα πραγματικά μύθος στην ιστορία του ροκ. Η τελευταία του εμφάνιση στην Ελλάδα, στο πρώτο Athens Rock Festival. Το είχαμε πει και τον προηγούμενο καιρό ότι ετοιμάζονται για αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία. Απλά πλέον γνωρίζουμε και το μέρος στο γήπεδο του Λεωφόρου στις 13 Ιουλίου. Πολύ μεγάλη βραδιά. Νομίζω όσοι είστε γενικά σε αυτό το στυλ, αγαπάτε rock, θα είστε εκεί γιατί θα μιλάνε όλοι για ένα πολύ μεγάλο show. Αν δεν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, γερί να είμαστε για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, πραγματικά θέλω πάρα πολύ να είμαι στη Λεωφόρο. Θα είναι η συναυλία, εντάξει. Ξαναλέω, είναι συγκρότημα μύθος στην ιστορία του ροκ, η Slayer. Και νομίζω τα εισιτήρια δεν θα μείνει ούτε μισό απόλυτο. Ναι. Θα πάμε μαζί, αγάπη, να ξέρεις. Να πάω εγώ προετοιμασία. Φαντάζομαι δεν έχεις ζήτους. Να πάω εγώ προετοιμασία, τέλεια. Θα πάμε μαζί στους Slayer. Εντάξει, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σαν σήμερα είναι το τελευταίο κύπελλο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ το 1999. Μπαλογιάννης, Γιαννούλης, Κολτεμπέλα κέρδισε με 71-54 στον τελικό ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Φυσικά με Φράγκι Κίνγκ, πολύ καλή ομάδα. Ο τελευταίος τίτλος του ΠΑΟΚ με την ομάδα αγάπη, σίγουρα δεν το θυμάσαι, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, να επιστρέφει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν θυμάμαι. Γιατί υπήρχε πολύ χιόνι εκείνη την ημέρα, δεν υπήρχε καμία πτήση και έτσι και οι πελούχοι Ελλάδος επέστρεψαν με το τρένο και με χιόνια. Νομίζω ο Γιάννης Γιαννούλης θα έχει πάρα πολλές ιστορίες να πει από εκείνο το Final Four στο ΣΕΦ. Το 99 στεργία ήμουν τελευταίο. Ναι. Εγώ ήμουν 19. Ωραία. Οπότε το θυμάμαι πολύ καλά. Τελευταίο τίτλο. Μακάρι σε λίγο καιρό να μιλάμε για επιστροφή της μπασκετικής ομάδας στους τίτλους. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και σήμερα τα Alter Ego. Ανδρικά ενθύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στην ημέρα του γάμου σας. Αλλά στα Alter Ego βρίσκεται και πάρα πολλές επιλογές από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια μέχρι και κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά. Άλλα τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Και ένα Ξού στα κορυφαία παπούτσια στην πόλη. Όλη την αδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και άλλα γης σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολύ καλές τιμές. Κατάστημα υπάρχει και στο Λευθέρου Βενιζέλος. Από δική μας παράληψη
Και λόγω της γεμάτης μέρας δεν ακούσαμε τα γκολ στην περιγραφή του Σταύρου Κόλκα. Ναι, ρε, και μας έστειλε και μήνυμα. Και έστειλε μήνυμα τώρα και ο, πριν από λίγα λεπτά και ο φίλος ο 275. Ναι, και είχαμε και τηλέφωνο. Θα το κάνουμε αύριο. Ναι. Δεσμευόμαστε. Θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος. Ωραία. Δική μας παράληψη, αλλά αύριο που θα είναι και ο Σταύρος μαζί, θα το ακούσουμε και τα δύο γκολ και ειδικότερα το δεύτερο του Σβιντέρφη στο φινάλε. Μαζί μας φυσικά η Στίχημαν. Με πάρα πολλές επιλογές σε όλα τα αθλήματα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε mail και μη mail, εύκολο λειτουργικό πρόγραμμα από κινητό, tablet και υπολογιστή, μεγάλες συγκινήσεις και πολύ μεγάλα κέρδη στις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Θυμίζω για μια ακόμα φορά σήμερα ότι πρέπει να κλείσετε εγκαίρως θέση του Τάκη Ζαχαράτου, αν θέλετε να είστε παρόν στο θέατρο Βεργίνα. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα εμφανίζεται ο Τάκη Ζαχαράτου σε εισιτήρια. Από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα είναι οι υπερτροφές Αβράμογλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Όλες οι υπερτροφές που πρέπει να έχει ο οργανισμός για να λειτουργεί ρολόι χειμώνα-καλοκαίρι, αλλά και όλα τα βότανα, όπως το Φυτοσλιμ, λιποδιαλυτικό χαρμάνι, βοτάνο, τσάι και ταμπλέτες για φυσικό αδυνάτισμα. Όλα αυτά σε συνεργασία με διατροφολόγο, ειρηδολόγο και υγειονολόγο. Και επειδή όπου να είναι αγάπη θα φάμε νομίζω, το θεϊκό πιστοπολείο Αγγελάκη 10 είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή. Είτε με delivery, το τηλέφωνο είναι 2310-221-321, ανατολικά εξυπηρετεί το θεϊκό πιστοπολείο μέχρι και την Τούμπα, δυτικά μέχρι και τον σταθμό του ΟΣΕ. Ή αν θέλετε να καθίσετε στο χώρο του θεϊκών πιστοπολείων, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου, επί της Αγγελάκη, και να απολαύσετε χορταστικές μερίδες στις καλύτερες τιμές και προσφορά στο delivery, μια μαλαματίνα, ακόμα μία δώρο. Φτάσαμε στο τέλος, μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί η εκπομπή ανάλυση των Παεριπρές, νομίζω με πολλά ενδιαφέροντα θέματα έχουν ετοιμάσει ο Σταύρος Κόλκας, ο Τόνι Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του team και για τον Ολιβέιρα, δεν ξέρω αν έχουν ετοιμάσει και για τον Ίγνασον. Μείνετε συντονισμένοι. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.